Έλα! Έλα, 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 έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φυσικό ρόχο πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ' του δωθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παράγκα από τα πόδια της και να κάνουμε και σήμερα μία αθνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα! Με ρώτησε χθες ένας, φίλε, βγαίνει και σε ανθρακικό ή... Όχι. Ό,τι θέλετε, ζω, τι θέλετε. Το μόνο που δεν βγάζω είναι με στέβιες και με τέτοια και με ζαχαρίνες. Η ζουμουσάδα είναι γλυκιά, γλυκιά σαν αμαρτία. Δεν έχει με υποκατάστατα. Δεν έχει. Καλώς ήρθατε στην Κολοσσία και Τιτάνια παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους Ολουβουτρούχουμ και Καραμπιπερίμ. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, να δούμε τι γίνεται στην αθλητική παραθλητική επικαιρότητα, να βάλουμε τα ποταπά μας, να ακούσουμε τα ηχητικά μας, να κάνουμε το χουλιαμά επίσης. Φοβερός ο χουλιαμάς, φίλε. Άντε πάνε, όχι πήγαινε. Κάτω λέω πάντε. Πάντε λέω λίγο στο γήπεδο και με κοιτάνε έτσι. Περίεργα. Όταν λέω κάτω εννοώ Πελοπόννησο κτλ. Πάντε. Λέει τι πάντε. Πάντε ρε, πάντε. Προστακτική. Προστακτική του πηγαίνω. Λέει δεν είναι πηγαίνετε. Σιγά μην κάνω το σιδερόδρομο μία ώρα. Δεν βολεύει. Πάντε ρε, μία ώρα. Ο πάντε είναι και παίχτης. Ε. Ο πάντε τι πρέπει να είναι, Ρουμάνος. Νικολάου πάντε. Σε αυτή την κατάληξη. Πιθανόν, μπορεί και Αργεντινός. Γκαμπριέλ Ομάρ Μιγγέλ Πάντε. Το Πάντε θα είναι το παρατσούκλι, βασικά πιστεύω. Το φωνάζουν Πάντε στο χωριό που είναι ένα κινούμενο σχέδιο. Παρατσούκλι από Σέρβο μπορεί να είναι επίσης. Βεβαίως. Και αυτό. Όπως λέμε Τσούγκα. Ναι. Βεβαίως. Θα το δεχτούμε. Θα το δεχτούμε. Δασκαλάκης ή μικρή. Αγαπημένη συνεισφορά στην εκπομπή. Τα αγόρι μου. Σήμερα με φανέλα ζούμου σου. Έρχεται ο ηχολήπτης, ανοίγει το μπουφάν και από μέσα λέει το πρωί δεν μπορώ. Αν δεν ακούσει το τσαρό. Τι να κάνει ο άνθρωπος και να μην μπορεί και να μην θέλει. Μπορεί να το αποφύγει. Βαρέα και ανθυγινά. Αγόρι μου. Και σου κάθεται φίλε, είναι ραμμένη επάνω σου. Έχουμε νέα παρτίδα να ξέρεις. Είναι έτοιμη εντός των ημερών. Ετοιμαστείτε. Κάθε μέρα θα δίνω μπλουζάκια στον κόσμο, στο λαό. Πρέπει να βγείτε αυτά τα αλαβάστρινα κορμιά ζουμουσάδων. Ζουμουσίτσων, ζουμουσακίων πρέπει να βγουν στις παραλίες τα καλοκαίρια. Τώρα μας έχει κάνει δύο μέρες λίγο έτσι μια ψιλοπροσποίηση. Α, ήρθαν οι αλκυνοίδες μέρες. Α, να λίγο πιο. Να τα πουκαμισάκια, να τα κοντομάνακα. Και έρχεται λέει μεγάλο τσιβί. Το Σαββατοκύριακο σας είπα έχει γίνει συμφωνία. Δρασνιάς τα κακά μου, βούσνιάς τα κακό καιρό. Μουλιάς τα μου, βούσνιάς τα καμάντα. Μου προπονιέται σαν τζέναραλ να βάζει το σκουφί. Έχει γίνει συμφωνία, το ξέρετε. Όλη τη βδομάδα τραπεζάκια έξω, μεσούλες στα κοριτσάκια, σορτσάκια, σουξουμούξου και εκεί κάποιες... Όταν λέω κοριτσάκια εννοώ μετά τα 18, έτσι εννοείται, μην παρεξηγηθούμε. Λέω όμως ότι εκεί γύρω στο Σουκού, να λέει έρχεται, βλέπω χθες το δελτίο καιρού, βόρειο κύμα λέει ψύχους, πραγματικά λέει θα πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία. Νιώθεις ότι πέρα, έτσι όπως τα ακούς, θα ανοίξει η πόρτα και θα είναι απ' έξω το βουνό με τα χιόνια και δεν μπορείς. Και ένα σκύλο Αγίου Βενάρου θα έρχεται να σου δώσει κονιάκ για να συνέλθεις. Κάπως έτσι. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε υπέροχα πράγματα. Μου κάναμε παραπονάκια οι κυρίες. Δίνεις λέει από την ηλεκτρονέτ πράγματα και εμάς λέει για την ομορφιά μας. Αυτά να γίνουμε όμορφες που είστε ήδη όμορφες, αλλά για να γίνετε ακόμα πιο όμορφες. Ετέθη το ζήτημα, ετέθη το αίτημα και Μπαμπουκίδης μπαμ. Μου λέει μία μέρα από όλες κάνουμε προϊόντα γυναικείας ομορφιάς και περιποίησης. Δηλαδή, σήμερα όποιος πάει στην ηλεκτρονέτ ή όποια μπορεί να θέλετε να κάνετε δώρο στην καλή σας. Δώρο στο κορίτσι. Πώς αφήσει να, του χρόνου να φεύγετε ταξίδι για το Champions League. Προσέχουμε για να έχουμε. Για να φυτρώσει το χωράφι πρέπει να σπείρεις. Σπέρνεις. Αγάπη μου, δες ένα καταπληκτικό... Και ένα ποτ, καλά να ποτίσεις, πάμε, γι' αυτό του στέλνω θερμές και φιλοξένεια. Αγάπη μου, έχω να σου πω το εξής, ότι σου πήρα ένα καταπληκτικό ισιωτικό για τα μαλλιά σου. Σου πήρα ένα φοβερό σεσουάρ, σου πήρα μια αποτριχωτική μηχανή. Εδώ πάμε στα αυτά που έλεγες πριν, που και εγώ επωφελούμαι, γιατί τέλος πάντων όχι, Ινδιάνα Τζόουνς, κράκ, κράκ, μέσα στα...
μέσα στα λόνια να βρεις δρόμο. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πάω σε πιο intim που λένε και στα χωριά μας περιγραφές, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τώρα για να χανόμαστε στα καμένα βούρλα. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, ο καθένας ό,τι γούστα έχει. Δηλαδή, άλλος θέλει το κεφάλι του. Το κεφάλι του Μπίσεσβάρ το θέλει αλλού. Άλλος θέλει να κάνει έτσι να χαιρετεί στο λεωφορείο και να από κάτω να είναι, φίλε, ο Φάμνος, να πούμε, οικειόμενη βάτος. Αυτά δεν είναι. Λέω τώρα, εγώ όμως, ότι σήμερα στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικές τιμές σε όλα τα προϊόντα περιποίησης για την ομορφιά της γυναίκας και του άντρα, θα πω εγώ, γιατί οι νεότεροι κάνουν και αποτρίχωση, έτσι. Okay. Εδώ μιλάμε τώρα για σεσουάρ, για ισιωτικές, για αποτριχωτικά μηχανήματα. Ένα τέτοιο λοιπόν μηχάνημα, ένα τέτοιο μαραφέτη κληρώνεται σήμερα από την εκπομπή, ένα ισιωτικό μαλλιόν MyPro Steam της Bellissima. Από ό,τι ξέρω η μάρκα είναι καλή. Δεν δίνει ο Παμπουκίδης Intertoto και Ράπαν. Όλα είναι Champions League τα δώρα του, να ξέρετε, δευτεράτσα δεν παίζει. Ένα τέτοιο δίνουμε εμείς εδώ. Και ένα τέτοιο κληρώνεται επίσης στο μαγαζί. Ένα ισιωτικό μαλλιόν με ατμό Babyliss αξίας 120 ευρώ. Ωραία πράγματα. Αυτές δηλαδή το ισιωτικό τι είναι, αυτές που έχουν σγουρό μαλλί μπούκλα, το κάνει έτσι και το ισιώνει. Μια χαρά. Μια χαρά και μπούκλα και κούκλα και ό,τι γουστάρετε. Και ό,τι γουστάρετε. Χθες η κυρία Στεργίου Θεοδώρα πήγε, πήρε μία τοστιέρα που κοστίζει 20 ευρωπουλάκια και μπήκε στην κλήρωση και κέρδισε μία 24 LG τηλεόραση. Αυτά έχω να πω για την ηλεκτρονέτ, να μην σας ζαλίζω. 12 σήμερα η μέρα της Αφροδίτης. Από το 12ο, η μέρα της ομορφιάς. Η Αφροδίτη, πιστεύεις ότι το γραμματάκι, πέρα δηλαδή από τον Ερμή. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Το γραμματάκι, λέω, ήταν με αυτοκόλλητο, το σάλιωνε, το... πώς το κολούσε, ας πούμε, πιστεύεις. Φώναζε και τις φίλες της να τη βοηθήσουν. Τι πεζόταν. Έπαιρνε γενικά. Ο καλύτερος φίλος ήταν ο Απόλλωνας. Απόλλων. Απόλλων τον κόσμο. Λοιπόν, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για αυτό το υπέροχο δώρο, το ισιωτικό μαλλιόν από την Bellissima. Να το κάνετε δώρο, μπορεί να είστε και εσείς μακριμάλης. Μπορεί να είσαι ο Πουγιόλ και να ακούς την εκπομπή. Μπορεί να είσαι ο Μαλούς. Μπορεί να είσαι, φίλε, ο Χατζίδης. Μπορεί να είσαι, κάτσε να σκεφτώ κανέναν με μπούκλα. Εμείς κάναμε με μπούκλα, είχαμε. Καλογερόπουλο. Α, όχι, Πασεραϊκός. Έπαιξε και σε εμάς. Και αυτός μακριμάλη, έτσι. Κανονικά. Το Χούρογλου. Κοφίδη, α, βέβαια. Καλά, ο Κοφίδη είναι σαν τραξία. Πιστεύω είναι ζωγραφιστό το μαλλί. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα το κόψει. Ο μόνος που δεν υπέκυψε, έτσι. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, Ψαραγορά Αιγαίων. Φρέσκο ψάρι, το φρεσκότερο, το καθαρότερο ψάρι. Στο πιο αισθητικά αναβαθμισμένο ιχθυοπολείο που υπάρχει στη χώρα. Αν μπείτε στην Αγίου Δημητρίου 70, αν πάτε να διαλέξετε ψάρι εκεί, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ή αν μπείτε στο Ρεόκαστρο, θα καταλάβετε που σε λέμε λαμποκοπούν όλα. Και τόσο πάγο σε πάγκο δεν θα δείτε πουθενά, ούτε στο Βόρειο Πόλο. 214.000 το ένα, 69.56.66 το άλλο, σας τα καθαρίζουν, έρχονται έτοιμα από λέπια και από εντόστια. Καταπληκτικά ψάρια. Και όταν μιλάμε για γλυκά, Νικολαίδης, ζαχαροπλαστεία, υπέροχα, μοναδικά, και σοκολατόπιτες και κεράσματα και προφιτερόλ και τσουρέκι παραδοσιακό και ό,τι ψωμί θέλετε, βυζαντινό, ζυμωτό, μαύρο, για διαβητικούς, καταπληκτικά πράγματα. Και το πρωί καφεδάκι και τυρόπιτα και λουκανόπιτα και σούξου μουξου. Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Προχωρούν οι μέρες και ο κόσμος που βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογία και διάθεση. Είδε χθες την ομάδα βόλεϊ να κάνει το καθήκον της. Μπράβο στα παιδιά. Ψάχνουν ακόμα τα πατήματα στην ομάδα βόλεϊ. Έγιναν οι αλλαγές, έγιναν οι μεταγραφές. Προσπαθούν. Έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Στον κύριο Τσαλόπουλο και στους υπόλοιπους.
που είναι δίπλα στην ομάδα και νυχθημερών ο καημός τους είναι πώς θα την ξαναδούν πρωταθλήτρια. Θα πάμε λοιπόν στην Ιεράπετρα, άλλη μια επίσκεψη στην Κρήτη, στο Final Four του βόλεϊ. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό, το τονίζω, είναι το Final Four του κυπέλου. Έκανε η ομάδα το καθήκον της και προχωράμε. Έλεγα λοιπόν ότι ο κόσμος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής, που έχει πάντα τις ιδιωτερότητές της. Ντέρμπι, δεν μπορείς να το πεις από πλευράς δυναμικότητας των ομάδων, ούτε από πλευράς βαθμολογικής θέσης, ούτε από τις διαφοράς, από τη διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες. Απλά το λέμε ντέρμπι γιατί είναι δύο ομάδες στην ίδια πόλη, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία, θα σας σκοτώσουμε, θα σας μαχαιρώσουμε, θα μας κάψετε, αυτά κτλ. Είναι τόσο τραγικά όλα αυτά. Σε όλες τις παρείτσες γίνεται τώρα το σχετικό μου χαμπέτι το πριν. Και αυτό είναι η ομορφιά της ιστορίας. Να πιστεύουμε σε διαφορετικά πράγματα και να μπορούμε να είμαστε φίλοι με τον Αριανό, φίλοι με τον Ηρακλειδέα, φίλοι με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΑΕΚΤΣΙ. Οκ, μέχρι εκεί. Αν ο άλλος δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί του και ξεφεύγει, τότε είναι χάρτινος, τότε είναι γάβρος, τότε είναι κλέφτης, τότε είναι οτιδήποτε, δεν μπορείς. Τέλος, άμα δεν μπορείς να συζητήσεις. Δεν χρειάζεται να μεταπίσουμε κανέναν. Και χθες είπα, βαριά καταδικαστέω, τρεις άνθρωποι, δεν ξέρω πόσο μαστουρωμένοι ή θολωμένοι μπορεί να ήταν να χτυπήσουν ένα παιδάκι. Έμαθα μετά ποιος είναι αυτός που χτύπησαν, ένα παιδάκι το οποίο είναι, το βλέπεις και λες, δηλαδή δεν είναι κανένας, όχι ότι αν ήταν κανένας άγριος ή κανένας περίεργος θα λέγαμε μπράβο. Να πω ότι έγινε πάνω από το κολυμβητήριο, δηλαδή δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με το μάτς, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε, αλλά απαράδεκτο. Τρεις να κάνουν στο τόπι έναν ο οποίος είναι παιδάκα με το δίζε, καταλαβαίνεις ότι είναι 25 χρόνια, πόσο είναι. Λες είναι του γυμνασίου, ένα παιδάκι άκακο ο συγκεκριμένος. Το ξέρω γιατί ερχόταν στα Σπορ του Βορρά, ερχόταν τότε στον 103 για κάποιο εισιτήριο κτλ. Δεν ξέρω μετά πώς ασχολήθηκε και αν ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και πώς. Αλλά καταδικαστέω, απαράδεκτο, έφρυξαν και οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι της οικογένειας του ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Τρεις να χτυπούν έναν ο οποίος είναι άβουλος. Αυτοί ήτανε μαστουρωμένοι, ήτανε θολωμένοι, ήτανε μπερδεμένοι, ήτανε... Δεν με ενδιαφέρει και δεν μας αρέσει αυτό. Δεν το εστερνιζόμαστε, δεν το γουστάρουμε. Τελεία εδώ. Απαράδεκτο να τους βρουν και να τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν. Βάζω τελεία. Έλεγα λοιπόν ότι οδεύουμε προς την αναμέτρηση αυτή της Κυριακής, θα τηρηθούν ακριβώς τα ίδια μέτρα όπως και με το Γαύρο, για ευνόητους λόγους, γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποιος θέλει να έρθει να κάνει τι, ποιος θα παρισφρήσει με σκοπό μόνο και μόνο να ανακόψει την πορεία. Γι' αυτό δείχτη παντού ιδιαίτερη προσοχή, παντού μέσα και έξω. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτά τα πράγματα, είναι αυτονόητα, θα τα λέμε εμείς, εντάξει, έτσι, οκ. Και πηγαίνοντας ο κόσμος λοιπόν με την ψυχολογία αυτή, κάνει ωραία πράγματα. Έχει ψυχολογία ρε παιδί μου. Όταν η ομάδα συζητούσα προχθές με κάποιον από τους χορηγούς, πώς ο ΠΑΟ κινεί την πόλη. Πώς όταν έχουμε καλή ψυχολογία θα βγω μια βόλτα με το παιδί μου να του πάρω ένα παιχνίδι. Θα βγω, θα πάω στην καφετέρια, θα το πάω στο παιδότοπο, θα βγω με τη γυναίκα μου να πιούμε ένα καφέ παραπάνω. Θα έχω ψυχολογία από το οτιδήποτε. Τη βενζίνη που θα βάλω στο αυτοκίνητό μου να κάνω τη βόλτα. Την εφημερίδα που θα πάρω. Δηλαδή κινεί η ψυχολογία όλο αυτό. Γι' αυτό και ακούσα ανθρώπους που δεν είναι ΠΑΟΚ να λένε ο μεγάλος ΠΑΟΚ πώς αλλάζει όλη την ψυχολογία. Εστιατόρια, μπαράκια. Να μην πάω σε άλλο που μου έχει πει φίλος που δουλεύει σε ήδη μπεμπέ. Μου λέει φίλε, αυτό θέλουμε. Ξέρεις τι είναι αυτό. Πάει ο άλλος, κάνει αυτό που κάνει. Γεννάμε. Και μετά τι. Να ο γυναικολόγος θα δουλέψει. Να πάνες. Να καρότσια. Να φορμάκια. Να το τα μεευτήρια. Γέννησης για βαλκανικά αυτά κλινικές. Να καρότσια μετά. Μπεμπέ. Κάσμα και το αυτοκίνητο έτσι αλλιώς. Ένα ΠΑΟΚ. Που να έχει όρεξη ο άλλος όταν είναι μετά από ήττα ή μετά από αυτό. Για αγκαλίτσες. Για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Κινεί όλα αυτή. Τώρα μεταξύ σοβαρό και αστείο μιλάω, αλλά όντως έτσι είναι.
Για ρωτήστε. Ρωτήστε το φίλο σας που είναι παοξί. Ρωτήστε εμάς που ερχόμαστε για εκπομπές. Πετάμε, δεν πατάμε στο έδαφος. Αυτό που λέει ο Σωτήρης. Στη Φιλανδία λέει είχε ρεκόρ γεννήσεων τον Μάιο κάπου, επειδή είχαν κερδίσει την Αγγλία, έτσι, στο Μουντιάλ. Πήγε ο άλλος το βράδυ, ένιωθε βασιλιάς. Τώρα όταν πάει τρένο η ομάδα, δεν έχει ψυχολογία. Ο μπαμπάς, ο παοξής, έχει ένα, κάνει και δεύτερο, έχει δεύτερο, κάνει και τρίτο. Έχει Θεός. Και όλο αυτό κινεί όλη την... Τον βλέπεις έξω, καταρχήν τον παοξή πλέον. Κοιταζόμαστε, καταλαβαίνόμαστε. Έρχεται ο Παπαδόπουλος εδώ, κοιτιόμαστε και γελάμε. Χωρίς να πούμε τίποτα. Έρχεται ένα σλαμά, έρχεται σκυφτός. Έρχεται ο Χρήσαδος και είναι σφιγμένος. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν λένε βέβαια λογάκια σε την άλλη φορά, προς τιμήν τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι μπορεί να γίνει κάτι που δεν θα είναι ευχάριστο, αλλά το προσπεράμε και πάμε παρακάτω, λέγοντας ότι ο κόσμος έχει λοιπόν ψυχολογία. Εγώ το βλέπω και στον τοίχο μας, το βλέπω και στα τηλέφωνά σας, το βλέπω στα inbox μηνύματα. Ξεσαλώσατε. Και πού να έρθει και οριστικά αυτό το οποίο περιμένουμε. Γιατί ακόμα εγώ θα είμαι η φωνή πολλές φορές η στενάχωρη. Ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το βλέπω απέναντι είναι. Πλέον το βλέπω, αλήθεια είναι ότι το βλέπω. Σε 5-6 εβδομάδες που λέει και το τραγουδάκι. Το βλέπω. Μπαίνουν λοιπόν και κάνουν ωραία πράγματα οι φίλοι μας. Πρώτος και καλύτερος ο 533 που έχει ξεσαλώσει. Το παιδί που είναι ένας ταξιτζής, που είναι ένας αρμονίστας. Δείτε τι έχει κάνει χθες. Αυτό που έχει κάνει με την Ποφίλιο το βιντεάκι, που το έχω δει καμιά δεκαριά φορές, γιατί κλαίω σε κάθε φορά που το βλέπω. Κάθε φορά που το βλέπω κλαίω γοερά με λιγμούς. Όλο αυτό το σκηνικό που έχουμε κάνει εδώ με την Ποφίλιο, εγώ δεν το αποσύρω το στοίχημα, να ξέρετε. Δεν εγκαταλείπω, αλλά έχω μία δικλίδα ασφαλείας που ψάχνατε χθες μέχρι το βράδυ μηνύματα. Αποθεώνω Καραγιάννη, Κώστα Καραγιάννη, άλλος τα ρήφας αυτός, που μου λέει το εξής. Δεν είπες, λέει, είπες, εγώ θα παίζω Ποφίλιο αν δεν φτάσει τα 9 γκολ κάθε μέρα αυτά και τα... Δεν είπες, λέει, στην εκπομπή, μπορεί να παίζεις, λέει, στο αυτοκίνητό σου ή στο σπίτι σου. Πολύ ωραία σκέψη. Μπαίνω όμως και τι ακούω, ότι έχω πει στην εκπομπή. Κι άλλος μου είπε, δεν είπες, λέει, στην εκπομπή. Μπορεί να παίζει, λέει, σε άλλες εκπομπές. Μπορεί να τα στείλει στους Σακισλόγου να πούμε στο μήνυμα. Το λέω λοιπόν τώρα! Τώρα! Ό,τι! Ξαναλέω! Το λιγουρεύεστε που λέει ο άλλος. Τι έχουμε πάθει. Λέω λοιπόν, αν ο Τσούμπα Ακπομ. Όλα αυτά μαζί με ενεργά. Γάτο να βγάτο να άσε, άσε, άσε. Έχουμε χορτάσει από δάπτους. Πρώην νυν επόμενου, άσε με. Δεν θέλω ούτε καν. Λέω λοιπόν, ότι. Αν ο Τσούμπα Ακπομ δεν βάλει από σήμερα που ο μήνας έχει 21 Φεβρουαρίου άλλα 6 γκολ για να συμπληρωθούν τα 9 που είχα πει μετά τη φινή του Πρίγιοβιτς στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελο, όχι βάζοντας μέσα τα ακυρωθέντα γκολ, ούτε τα προηγούμενα που είχε βάλει, δεν κάνω τέτοιες φουστιές, το στοίχημα θα είναι αντρίκιο, τότε θα παίζω κάθε μέρα στην εκπομπή μου, όχι στην άδειά μου, στην εκπομπή μου, κάθε μέρα Νατάσα Ποφίλιου και τίποτε άλλο. Πέρα από τα χαλιά δεν με λογίζω, το λέω για τραγούδι, θα λέμε τραγούδι Ποφίλιου τώρα, ξανά Ποφίλιου, ξανά Ποφίλιου, μια εβδομάδα Νατάσα Ποφίλιου. Η δικλίδα ασφαλείας για το κύπελο άκυρη. Για τα γκολ που έχουν μπει άκυρα, όχι στην άδεια, όχι σε άλλη εκπομπή, όχι στο αυτοκίνητό μου ή στο σπίτι μου. Εδώ! Μία μόνο, πανέξυπνη η Αθηνά, το τσακάλι, αυτό το ξανθό κορίτσι με τα γαλανά γατήσια μάτια. Πέρα από κούκλες, είναι και έξυπνης η ακροάτριας μου. Να ξέρεις, δεν είναι, είδαμε φως και μπήκαμε, δεν είναι τέτοιου είδους εκπομπή. Έτσι, αν δεν είναι εδώ, δεν θα ακούσεις, ας πούμε, τα τραγουδάκια που θέλεις να ακούσεις. Αργυρό θα βάλουμε μια φορά στο τόσο. Λέω, μόνο αυτή εχθές, όλη μέρα χθες έπαιρνε μηνύματα. Ο 533
Έσκασε, φίλε, μέχρι το βράδυ. Τηλέφωνο, αυτά, ο Καραγιάννης το ίδιο, ο Τσίκος από το Ανόβερο, αυτά, ο ένας, ο άλλος, χαμός. Αυτό γίνεται, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι ένα ωραίο νταβαντούρι, ρε παιδιά. Δείχνει την ψυχολογία μας, είναι ένα ωραίο χαβαλές. Ένας υπέροχος χαβαλές. Είναι ζουμουσού όλο αυτό που ζούμε, με τέτοια ψυχολογία. Είπα ότι σήμερα, πέρα από το ισιωτικό μαλλιόν, κληρώνεται και μια καταπληκτική φόρμα ασπρόμαυρη από τη βιοτεχνία του φίλου μου, του Κωνσταντίνου του Γιαννάκη. Αγόρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά και κληρώνω σήμερα και μια καταπληκτική ασπρόμαυρη φόρμα από τη βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη. Σωστά, τα λέω, Χρύσα, μήπως κάνω λάθος. Πάμε να ακούσουμε τι έφτιαξε χθες το παλιόπεδο, ο 533. Ακούστε λίγο, μοντάζ. Χάνει βέβαια γιατί δεν έχει εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Μπείτε όμως στον τοίχο να δείτε τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα. Έχω έρθει να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις χωρίς ανάσα. Οκ. Okay. Προσπαθείς να κάνεις μάγια τον Ακπομ να μην βάλει 9 γκολ. Προσπαθώ. Δίνεις εξουσιοδότηση τον Τσατσαρό να παίζει μια εβδομάδα Μποφίλιου. Εν λευκό. Μόλις παίξει ο Τσάτς όλα τα τραγούδια σου, τι θα του πεις του δασκαλάκι? Πάμε ξανά. Πόσα γκολ ακόμα νομίζεις ότι θα καταφέρει να βάλει ο Ακπομ? 7. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Έχω λοιπόν παιδιά στην ομάδα για τα οποία είμαι περήφανος. Ο 533, ο Μανώλης με τις φωτογραφίες, με τα βιντεάκια που είχε φτιάξει. Όλοι εσείς με τις ατάκες σας, με τα αποσταρίσματά σας. Δεν το συζητάω. Σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πνεύμα μας. Αυτό είναι το ζουμουσού. Αυτή είναι η ομάδα μας εδώ. Όποιος μπαίνει και γουστάρει και περνάει καλά, αυτό θέλουμε. Πρώτα απ' όλα η ψυχαγωγία. Η καψούρα για τα 4 γράμματα, ανίποτη. Αρρώστια με 3 ρο. Αρρώστια με 3 ρο. Όταν πηγαίνω στον Οριλά και μου λέει 5 μέρες αφωνία μετά από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, του λέω είσαι γελίος. Γελάω μαζί σου, είσαι αστείος, είσαι καρικατούρα. Μα δεν υπάρχεις. Βρες έναν τρόπο, δεν γίνεται να μην μιλήσω. Θα βγω να τα πω με νοηματική, ρε παλιομπίμπιπ, που είναι αδερφός. Ο Χρήστος, έτσι, αδερφός. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας Δημητριάδης Construction 323-003. Για δόμηση, για ανακαίνιση, για διακόσμηση. Θα σας το κάνει παλάτι, έρχεται, η μελέτη είναι δωρεάν. Βλέπει το χώρο σας, σας λέει τι και πώς πρέπει να γίνει. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν τα πάντα. Είτε είναι για το γραφείο, είτε είναι για το εξοχικό, είναι για το σπίτι που ρημάζει κανένα σπίτι στο χωριό, αυτός. Και ό,τι υπάρχει πρόβλημα, ό,τι πρόβλημα τεχνικό υπάρχει, 323-003, Δημητριάδης, Group Δημητριάδης Construction. Πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε ένα ισιωτικό μαλλιόν, μπελίσιμα, υπέροχο αυτό είναι για τις γυναίκες, ένα μαραφέτη καταπληκτικό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μία ασπρόμαυρη φόρμα, υπέροχη. Το μέγεθος θα μας το πείτε εσείς, θα πάρουμε τηλέφωνο γιατί μπορεί να είναι για παιδί, μπορεί να είστε λίγο ευσομούλητης, να έχετε λίγο σκεμπεδάκι, να είστε λίγο χουχουλού, να είστε ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη που πάντα μας τροφοδοτεί και με βανέλες και με δωράκια και να είναι καλά το παιδί. Και είπε θα και τυπώσει και μπλουζάκια όταν θα χρειαστεί άμα θα κάνουμε το πάρτι μας. Και τον ευχαριστούμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να υπενθυμίσουμε και σήμερα σε φίλους και εχθρούς, σε αντιπάλους και ομοειδεάτες. Καλά, οι ομοειδεάτες το ξέρουν. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει. Ρίχτε παγάκια ή ρίξτε ό,τι θέλετε. Πάμε 2310-287-888. Ξαναλέω, ισιωτικό μαλλιόν σήμερα. Μπελίσιμα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει 12 και σήμερα καταπληκτικό όλα τα προϊόντα ομορφιάς σε εξαιρετικές τιμές στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και βέβαια δεν ξεχνάτε και μία φόρμα ασπρόμαυρη από τη βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη που μας την προσφέρει. Και φυσικά μπαταρία Ιταλός. Μην ξεχνιέστε αν μείνετε από μπαταρία 24 ώρες 24 ώρο 545-999 μοναστηρίου Σικές Θέρμη. Ιταλός, αυτός ξέρει και γνωρίζει. Βάλτε το νούμερο στο κινητό σας. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Πάμε. Ζούμου σου λέμε. Άνοιξε το ρεφρέν. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται
να μ' αγάπας. Είναι επικίνδυνο να σου μιλάω. Είναι επικίνδυνο να με κοιτάς. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο σήμερα θα κάνει σεφτέ. Ο Γάλλος δεξιός μπακ της Αζαξιό. Με μια σύντομη παρουσία στη Λιούλ. Ναι. 1, 2, 3. Καλώς το παιδί. Και φτές. Πάμε Μένιο, πάμε. Πού να πάμε αγόρι μου, πού να πάμε. Εδώ μια χαρά είμαστε λοιπόν. Ο ενθουσιασμός που επικρατεί ήταν ολοφάνερος στις 10.000 κόσμου προχθές. Φοβερό, πάθαν πλάκα τα αγκλάκια. Ακούω λίγο, πρέπει να είσαι περήφανος και για μένα, γιατί βλέπεις τι ελιγμούς κάνω και κόβω πρώτο στο νήμα πάντα. Και ταΐζεις σκόνη τους υπόλοιπους. Δηλαδή... Αφού είπα, σας αγαπώ, αλλά φάτε τη σκόνη μου. Λοιπόν, όσο για την Ποφίλιου την αγαπητή, θα την άκουγα άνετα, αλλά έχω μια προέσταση, θα βάλει άλλα 9 γκολ. Είπε άλλα ίδια, 9. Ίδια είπε άλλα 7. Εντάξει, εγώ τι να πω. Το στοιχηματάκι λοιπόν, ισχύει και χωρίς έχω μία δικλίδα, δεν την έχει σκεφτεί κανένας! Κανένας! Εκτός από μία! Εκτός από την Αθήνα. Έχει στυλό στο χέρι. Βεβαίως. Γράψε λίγο σημείο σε να βάλει τον ύμνο του Παρίδη, σε παρακαλώ. Πρέπει να ακουστεί αυτός ο γίγαντας. Ένα ύμνο Παρίδη, εννοείται τον έχουμε πάντα έτοιμο. Γεια σου Μένιο, σε φιλό, σε χαιρετώ! Υπογράμμισε το κιόλα από κάτω, σε παρακαλώ. Κανονικά λοιπόν, φίλε! Άντε τα φιλιά μου, ρε, πάω για τα φιλιά μου. Γεια σου Μένιο, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς κάτι το. Συμβαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε κάτι... πιασμένοι χέρι-χέρι και χορεύετε τσάμικο. Αποκλείεται. Μένιο, σταμάτα να πασαλίζουμε με τόσο πολύ λάδι, μας ξεγλιστράς πανεύκολα. Μάχη σε, στα λάδια έχουν κάνει οι Αμερικανοί κάτι τέτοιες φορές με γυναίκες. Είπες, όσο που είπες γι' αυτό δεν μας πέφτει με τίποτε, δεν ξέρω αν άκουσες, μας κάλεσε η Κυπριακή κυβέρνηση να κάνουμε γεώτρηση στο οικείο για να βρουν το πετρέλαιο. Όλοι μπρούμητα! Όχι, δεν θα ακούμε κάθε μέρα. Καταρχήν και η φόρμα είναι μέσω μηνυμάτων. Και η φόρμα και μέσα, μέσα από τα τηλέφωνα. 4-16. Περίμενε. Λάρτ. 4-16. Καλά, το νούμερο μετά θα το κανονίσουμε. Όποιος κερδίσει. Εντάξει, λέω από τώρα. Εντάξει. Κανόνισε όπως βγαίνει πρώτος ο Μένιος να πάρω πρώτος τη φόρμα. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Τα περμητίδο λεβατάς και σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μένιο μήπως κοιμάσαι εκεί. Που ξυπνάς και που κοιμάσαι. Τηλέφωνο 8 και 4 και να βγαίνεις πρώτος, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει με τον ηχολήπτη. Άρχισε τα γλυψίματα, έτσι. Και εσύ ομάδα του δημοσίου έχεις γίνει όπως βλέπω. Λοιπόν, καλά. Τάκλιν στο λαρίγκι μου έχεις κάνει και χθες και σήμερα. Τάκλιν στο λαρίγκι, φίλ. Θα το φάτε εδώ να το τυλίξω για το σπίτι. Ναι, πως θα φάω το πιτόγερο όταν θα χρειαστεί να το φάω. Λοιπόν. Να δώσουμε καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλεϊ του ΠΑΟ. Βεβαίως. Ανυπερθέτως. Λοιπόν, να καταδικάσω αυτούς τους τρεις άναδρους που χτυπήσανε το παιδάκι γιατί μου έχει τύχει και εμένα στα χρόνια μου. 100%. Να χτυπάνε ένα παιδάκι αριανό έξω 100%. Από τη θύρα 8 και να πάω και να το παίρνω και να το πάω στο σπίτι του μόνος μου. 100%. Καμιά δεκαριά επάνω του. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό, φίλε. Δεν είναι. Ο Θεός μας έδωσε στόμα και γλώσσα. Με καλά λόγια μπορείς να τον αποθήσεις και να τον στείλεις εκεί που πρέπει να πάει αυτή. Δεν χρειάζεται να χτυπάς βάναυσα με αυτόν τον τρόπο τώρα που το άκουσα. Εγώ πρώτη σήμερα τα άκουσα, τώρα το μάθα, δεν το ξέρω. Το είπαμε και χθες και σήμερα. Όχι απλά καταδικαστέω, τους βρίσκεις, τους βρίσκεις και τιμωρούνται. Τους αποβάλεις από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να τιμωρηθούνε και να μην ξαναπατήσεις στο γήπεδο αν είναι φιλαθλή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν είναι κιόλας. Αν είναι φιλαθλή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε τι είναι και πώς είναι. Να τιμωρηθούνε ό,τι κι αν είναι. Όποιοι κι αν είναι. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή ό,τι άμα είναι οπαδοί, αν είναι δικοί μας, α πούμε μπράβο που δίναν το παιδί. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι, αυτά δεν είναι. Είναι αναδρία αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν,
Βλέπω εκεί πέρα το 10 με 12 έχεις κάποιον δημοσιογράφο συνάδελφο, άρχισε να χτίζει για την Κυριακή, ε! Τα παράπονά σου στο 10-12. Άπειρος ο διαιτητής, Νορβηγός, δεν έπαιξε UEFA. Δεν πειράζει! Από τώρα δεν από πειράζει. Τώρα, άσε να χτίσουν, δεν πειράζει. Άσε, να για θυμίσου την κατηγορία που ήσουν. Ούτε δεύτερο από πρωτάθλημα δεν πήρε, ρε φιλαράκι. Μετά να τα βάλει τώρα. Έλα εκεί πέρα να σε υποδεχτώ όμορφα. Να σε φιλοξενήσω όμορφα και ωραία. Με αγάπη, στοργή και προδέρεμ. Γεια σου, Παύλε! Γεια σου, Συντριβανίσιε! Φιλιά, πάμε επόμενο. Καλημέρα! Ναι! Γεια σα! Το πρωί δεν μπορώ να δεν ακούσω το Σαρά. Όχι, ρε φίλε. Τι αλήθειες κολάφιες είναι αυτές που ακούγονται στον αέρα της Μακεδονίας, της Μόνης και γενικά της Ιφιλίου μέσα από το Ιντερνέδιο. Καλώς το παιδί. Πάω κρόγια Λόντον. Όχι ρε φίλε, όχι φίλε. Αυτό με τα ρολόγια από το Λονδίνο έχεις δίκιο. Πάω ρολόγια Λόντον. Εκεί είναι το Big Ben. Σιγά Big Ben. Σιγά το ρολόγιο. Καλώς το παιδί. Έχεις ένα τέτοιο εμβληματικό κτίριο. Έχεις ένα τέτοιο βληματικό κτίριο εκεί και χαλαλίζεις μόνο δύο συλλαβές Big Ben. Βάλε μια μεγαλοπρέπεια μέσα. Κάνε ένα αυτό ένα σουλούμου τρούχου μου. Κάνε ένα πράγμα. Τέλος πάντων, περιορέξεως. Για πες αγοράκι μου. Τίποτα, τα είπαν οι τρεις πρώτοι που μιλήσανε. Όλα. Όλα. Χαρακτήρια στην ομάδα βόλεϊ. Έτσι. Κυριακή θα δείξουμε τη φιλοξενία μας. Βεβαίως. Γιατί είμαστε πολύ φιλοξενοί. Αλίμονο. Κερνάμε γλυκό κεράσι. Βεβαίως, κεράσι. Σήμερα κεράσι εγώ. Καλά, δεν πέφτει με τίποτα. Καλά φίλε. Σου, τι κεφάλαι μεγάλωσα και άλλα πω, αγαπημένο, βάλ το ρε δασκαλάκι. Έτοιμα τα έχω αυτά. Έτοιμα τα έχω αυτά. Φιλιά πολλά. Όποιος είναι 40 plus, όποιος έχει επτάρι μετά το 1-9, 1970 κάτι, καταλαβαίνει, καλά το εξάρι εννοείται, αλλά όποιος έχει επτάρι εκεί και είναι 70, 71, 73, 75, 78, 79, καταλαβαίνει γιατί το λέμε αυτό. Αυτό, αυτό. Βά το να παίξει, άνοιξε το. Ένοιαζε, να είμαστε μαζί. Υπάρχει πιο μεγάλη κουβέντα αφοσίωσης. Εδώ μπαίνουν τα χειροκροτήματα, είναι όλη η μαγεία. Άιντε, άιντε, πάω τώρα, άιντε! Πλησιάζουν οι μέρες, οι εβδομάδες, δεν περνάει ο χρόνος. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Sorry που περιμένατε, αλλά είναι τη στιγμή στο η μπουρλα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας τώρα, στον μεθ επόμενο. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πήραμε την πρώτη και έπιασα, δεν ξέρω, έπιασε κάποιος. Δύο έριξες. Δεν ξέρω με τι τρόπο, με καρατιά, με... Ζητάω συγγνώμη ταπεινά. Μαρκάρισμα Ισουεράλδε. Λοιπόν, εμείς έχουμε... Ισαουράλδε. Το τρίτο νούμερο είναι 6. Ναι, 6, βεβαίως. Και είναι 21 Φεβρουαρίου του 1962. Όχι ρε φίλε. Σαν σήμερα. Έχουμε σχεδόν 10. Ήρθαμε σε αυτό τον κόσμο. Σαν σήμερα. Σήμερα. Αγοράκι μου. Να ζήσεις Παναγιώτη και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Με κούπες να χαρείς και άλλα πολλά. Λοιπόν, πάμε στις λεπτομέρειες πάλι. Λοιπόν, προχθές μιλούσα με τη Σοφία για το αίμα. Ναι. Τσόφα, κολόνα. Επανήλθα σαν αιμοδότης, έδωσα αίμα προχθές. Μπράβο φίλε, μπράβο. Ρυθμίστηκαν όλα τα... Ρυθμίστηκαν, μπράβο ναι. Φίλε αυτό, αυτό. Και είμαι πολύ καχαρούμενος γι' αυτό και θέλω να πω στα αδέρφια που είμαστε στην ομάδα, δεν ξέρω, καμιά 12.000 είμαστε. Τόσοι. Πήραμε τόσοι είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι, οι ακροατές πήραμε είναι... Πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και ο πρώτος είχε 2.500 φιάλες το χρόνο.
Κάπου εκεί. Λοιπόν, παιδιά, κάντε κάτι στον ΠΑΟΞΥ ή στην ομάδα τη δικιά μας, που μπορεί να μην έχει όλους τους ΠΑΟΞΥς και να έχει και άλλους ανθρώπους. Να πάρουμε το χρυσό πρέπει. Ωραία αυτό που λες. Αυτό το θέμα το απαιτώ, γιατί δεν μπορεί μέσα στις 12.000 να μην μπορέσουμε να βγάλουμε 2.500 χιλιάδες θέμα για μια χρονιά. Αγόρι μου, τα πες όλα φίλε. Κανονίστε, αυτό δηλαδή είναι σαν μια απέτηση από ένα παλιό παοξύρε παιδιά, που είναι και παλιό στην ομάδα. Άσχετα άμα δεν έχω τέτοια μηχανήματα του διαβόλου που λένε Facebook και είτε πώς τα λένε δεν τα ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Προσοχή με τα εισμπούκια λίγοντα, ναι. Γιατί μπορεί να μπερδευτούμε με τα σεντούκια. Μέρες που είναι. Ναι, ναι. Λέω εγώ τώρα. Το σήμα της εκπομπής. Ναι, έχει γίνει το σήμα. Αυτό ξέρεις από πού προέκυψε. Επειδή κάθε μέρα, παιδιά, έγινε κάτι με τον Τζίλο, θα μας πείτε. Ναι. Μας κοιτάνε όπως κουκουβάκια στα βιβλία. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο δίνουν πληροφορίες. Ναι, ρε, αυτό μιλάμε ούτε, καλά, αυτό, α, τέτοια αγωνία, ούτε στο, σε σύριαλ, στο τατουάζ, πώς το λένε να πούμε. Ποιος σκότωσε τον Τιμόθεο Κόνστα. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται έρευνα γι' αυτό, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Τι κάνει ο καθένας. Ναι, αλλά έτσι δεν έχει όμως. Γουστό, ναι, τώρα κάθε μέρα δίνουμε και κάτι, τους προετοιμάζουμε να φύγουν. Άμα θέλουν. Α, ναι. Έτσι. Καλά. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ένα τελευταίο πρέπει να το πω αυτό. Ρίχτο. Γιατί δεν ξέρω. Ρίχτο. Σε βάζω και για τη φόρμα. Παναγιώτης. Ναι, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 485. 485. Πολύ ωραίο. Ναι. Ρίχτο. Και για το διατητή που είχαμε πει ότι δεν θέλω να είναι Έλληνας. Ναι. Και δεν θέλω να είναι ο πρώτος Έλληνας που λένε αυτοί. Ναι, ναι, το σιδερένιο πουλί, the Iron Bird. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, την αγάπη μου, Νορβηγός. Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου, ζούμου σου, κάντε το πράξη στη ζωή σας παντού. Παντού, προσπαθήστε παντού. Τουλάχιστον να προσπαθήσετε να το κάνετε, παιδιά. Προσπαθήστε τουλάχιστον. Είναι καλό το ζούμου. Μόνο θετικό μπορεί να έχει. Αρνητικό δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο όχι, καλά δεν, θα νιώσετε. Θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Α, αυτό. Θα γουστάρετε. Θα γίνετε χρήσιμοι όχι, άνθρωποι. Παρέα θα νιώσετε. Δεν θα νιώσετε μόνοι σας. Είναι win-win situation. Θα είναι. Γίνετε χρήσιμοι και για τον διπλανό σας. Και κάτι σημαντικό. Δεν κοστίζει τίποτα. Δεν υπάρχει όχι, ούτε συνδρομή, ούτε τίποτα, ούτε εισιτήριο. Δεν υπάρχει. Δεν τίποτα. Μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Αυτό, μόνο αγάπη. Φιλιά πολλά. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό στο Θούβου. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Το μόνο αρνητικό κοστί του ζουμουσού της ποιο είναι. Όταν βγάζουμε φωτογραφίες στα αρνητικά. Να με περνάνε για τρελό και εγώ για όλα να διαφορώ. Δεν περνούσα για τρελό. Ρε, άμα έχεις τρελός φαίνεσαι δεν. Είπα, μεγαλάτικο χωριό. Πώς μ' αρέσει αυτό το δηλαδή, πώς μ' αρέσει αυτό το σύνδεμα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι επειδή μεγαλώνω, είναι επειδή... Να σου πω εγώ γιατί. Είναι συναισθήματα 30 χρόνων. Τι να πω, δηλαδή αυτό... Εσύ κάνεις, πόσα χρόνια κάνεις εκπομπή? 20. Αυτός είναι 21ος. Είσαι 20 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός, φίλαθλος μίας ομάδος που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Φοβερό. Κι όμως, αυτός... όμως μεγαλώνουμε, αυξανόμεθα, πληθαίνουμε. Ναι. Δεν είναι φοβερό αυτό ρε φίλε, ότι δεν ταΐζεται όλο αυτή... Αυτό το σύνθημα είναι ουσία ενός τρόπου ζωής των παοξίδων, πώς το πω με καταλάβεις, δηλαδή είναι ο τρόπος μας. Είναι σαν ένα μίνι βιογραφικό του καθένα φίλε. Είναι μια μίνι, σαν μια μίνι αναδρομή. Το δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξα... Είναι κοινή διαδρομή μας, για, ως ένα σημείο. Έχει τόσο, δεν ξέρω το παλικάρι που το εμπνεύστηκε γιατί έχει τρομερούς τοιχοπλόκους. Έχει ανθρώπους που το μυαλό τους γενοβολάει υπέροχα πράγματα μέσα στην κερκίδα. Άσχετο μπορεί αυτό το πράγμα να το γεννήσει ένας που είναι του δημοτικού. Να, δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο πανεπιστημίου με δοκτοράδας, ελέκτορας. Πτυχίο της ζωής θέλει. Αυτό φίλε, αυτός που το έχει βγάλει αυτό αποκλείεται να είναι 16 χρονών καταρχήν. Έτσι. Δεν είναι, καταρχήν, για να καταλάβεις τι εννοώ εγώ, πώς το λέω, ναι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει έναν γάβρο, ας πούμε, ή έναν βάζελο. Ή έναν όχι, φίλε, δεν γίνεται. Κατάλαβες. Μα δεν ξέρεις γιατί. Γιατί ο βάζελος. Εδώ... Πρόσεξε. Ο βάζελος, ο γάβρος, ο χάρτινος. Όλα αυτά τα χρόνια. Ο γάβρος δεν το συζητάω. Χόρτασε πρωταθλήματα, φίλε, με κάθε τρόπο.
να μην φύγουν από δίπλα του. Ο Βάζελος το ίδιο, εποχή Παντοκρατορίας Βαρδίνο Γιάννη. Ο Χάρτινος το ίδιο. Εδώ όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια τεράστια μάζα που σαν ένα βότσαλο που πέφτει σε ήρεμα νερά και κάνει ένα κύκλο. Μετά είναι βράχος αυτό το πράγμα και έρχεται και κυκλώνει και γίνεται ένα τσουνάμι, φίλε ο παδικό. Η κόλλα αυτού του βράχου, ξέρεις ποια είναι, η αδικία. Όπως το λες. Λοιπόν, όπως το λες. Πήρα 8 και 10, πήρα 8 και 10 τηλέφωνο να μιλήσω, ναι, και άκουσα μέσα βουνιές και κλωτσιές τον Παύλο με τον Μένιο και τον Γιώργο και να τον... Γιώργο, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω για τη φόρμα. 500. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Άρα, καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά! Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια... Καλώς το παιδί! Α, έπιασε, ε. Έλα, Δημητράκη, έλα, Μασκό! Σήμερα έχουμε Γεμπόρσταξ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έλα, έπιασα. Με πέντε συλλαβές κατάλαβα ποιος είσαι, φίλε. Είσαι, βεμπέζε. Έχεις γενέθλια? Ναι, ναι, ναι. Αγόρι μου. Φιμφιμφ. Τι, φιμφιμφ. Ναι, ναι. Άσυχτη. Ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται. Ακριβώς. 55. Yes, yes. Α, δεν φαίνεσαι, φίλε. Είσαι σε άρεστη κατάσταση. Γυμνασμένο. Είναι τόσο πυκνό που δεν φαίνεται το πρόσωπό μου. Αυτό είναι μεγάλη δικλίδα ασφαλείας με το μαλλί. Έτσι που δεν υπάρχει. Είχε βάλει Γκαρσία γκολ με τον Παναθηναϊκό από κόρνερ. Το είχε πεθάνει πέρα, το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι, φίλε. Αν το θυμάμαι, σε περιγραφή συγκλονιστική, Τάσου Σταμπούλη. Εκεί. Ήταν φοβερά γενευλιακή την ημέρα που βγάλει τον κολάκι του Γκαρσία και με τέτοια μέρα να έχει χάσει τη μητέρα του, δηλαδή. Κι όμως και οι άντρες κλαίνε και πάει ο Μουσλίμοβιτς και του σκουπίζει τα δάκρυα από τις πιο, μες στις πιο δυνατές εικόνες στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Το βάζω μέσα στην πεντάδα αυτό το στιγμιότυπο. Έτσι. Όλο τα αυτό. Καλύτερα. Όλο yeah. αυτό. Κίδεψε τη μητέρα του. Ήρθε, όχι μόνο δεν μπορώ να παίξω κτλ. Έπαιξε, σκοράρει ένα καταπληκτικό φάουλ από εκεί. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μπροστά στην 4, φεύγει, ανοίγουν οι κάνουλες, τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι από ποιον, από τον πιο σκληροτράχυλο, από τον πιο άγριο, από τον πιο ανυπόταχτο. Και βλέπεις, φίλε, το σίδερο και λυγίζει για τη μάνα του. Κοιτάει τον ουρανό και πάει και του σκουπίζει τα δάκρυα, φίλε, ο Βόσνιος. Δηλαδή. Ο ένας ήρθε από την Ουρουγουάη, ο άλλος μουσουλμάνος, φίλε, γιατί πολλές φορές λέμε για τις θρησκείες, με ενδιαφέρει εμένα. Η ψυχή μετράει, φίλε, η ψυχή μετράει, και αυτός ένα θεό άλλο πιστεύει. Και ήρθε αυτός και ήρθε να του σκουπίσει τα δάκρυα, φίλε, όπως σκουπίζει ο μικρός αδερφός το μεγάλο. Τόσο δυνατή σκηνή και τα σπορ του Βορρά, να είναι καλά οι άνθρωποι, αυτοί εκεί που είναι τώρα, ένα μέρος από τα σπορ του Βορρά είναι στη Φόρτσα. Γι' αυτό μνημονεύω πολλές φορές, δεν γράφω εκεί και ούτε θα γράψω, αλλά λέω. Ότι θυμάμαι την αφίσα που είχε την άλλη μέρα μέσα στο δισέλιδο, την έχω ακόμα. Πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Πράγματα που μένουν για πάντα, δεν αλλάζουν ποτέ αυτά, πάντα θα μένουν αυτά. Έξι. Τα πράγματα. Εγώ πάντως πέρα από αυτό, έτσι να κάνουμε και λίγο καλαμπουράκι, εγώ ακόμα δεν ξέρω, ακόμα βάγια έχω, ακόμα το γάβρο ακόμα τρώω, δεν έχω χωνέψει, ακόμα τρώω, θέλω να φάω κι άλλο. Τα γόρι μου! Πιστεύω ότι με την ίδια συνταγή που κάναμε με το γάβρο το παιχνίδι και με τον αγαπώστε τον Απόλλος Μύρνης και το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή. Δεν φοβάμαι καθόλου το παιχνίδι, θα μπουν όπως πρέπει να μπουν, θα το τελειώσουν. Το λέμε από πέρσι το Γενάρη, αυτό... Ακριβώς, το νου μου στο ρεμάλια, βέβαια. Αυτό, σε όλους μας, σε όλους μας. Βάλαμε και εμένα συγκλήρωση, 401. Γεια σου, Δημητράκη μου. Χρόνια πολλά και όσους έχουν σήμερα γενέθλια και κάτι άλλο έχουν. Αυτό. Και πάντα υγεία και θα τα καταφέρουμε. Γεια σου, Δημητράκη μου. Γεια σου, Μασκότ. Γεια σου, Μασκότ. Με προσήλωση. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, καμία, δεν μας αρμόζει, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Λοιπόν... Πού θα δω το βιντεάκι, ξαναπες το βιντεάκι, αργά και καθαρά, γεια σου 715, το βιντεάκι που έκανε καταρχήν με την άδεια νομίζω και του Θοδωρή, για να μην πάνε χαμένα αυτά, θα φροντίσουμε σήμερα με μεγάλο Νίκο Μανουκίδη να τα πάρουμε και να τα βάλουμε στο zoomosu.gr. Είναι κρίμα αυτά να χάνονται στη ροή του Facebook και να τα τρώει ο χρόνος. Και αυτό που έκανες τώρα και αυτό που έκανες με την επομένη
του Τρίμπαλου στο Χαύρο και αυτό που έκανες με το Χίτλερ που λέει για την Ποφίλιου κτλ. Όλα αυτά θα τα πάρουμε να τα βάλουμε στο zoomosu.gr για να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει και να τα βλέπει. Εκεί, στο σαϊτάκι μας, εκεί που ανεβαίνουν και εκπομπές, ανέβηκε και η συλλεκτική εκπομπή μετά από το Γαύρο. Λέμε εμείς συλλεκτικοί, εσείς μας τη λέτε συλλεκτική. Δεν ευλογάμε τα γένια μας, δεν έχουμε και γένια κιόλας. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας, μην λησμονάτε Αιγαίων ψαραγορά, καταπληκτικά πράγματα. Άμα σας αρέσει το ψάρι, φρεσκότατα, υπέροχα, μπορείτε να πάτε στα δύο ιχθυοπολία, πρότυπα ιχθυοπολία, και στην Αγίου Δημητρίου και στο Ρεόκαστρο. 214.000 παραγγέλλετε για το ένα μαγαζί, 69-56 για το άλλο. Απολαμβάνετε το φρεσκότερο ψάρι. Φυσικά γλυκάρες στο Νικολαίδη, το πρωί καφεδάκι και σφολιατοειδή. Και τούρτες υπέροχες και γαμήλιες και για τα γενέθλια του παιδιού σας με ό,τι σχέδιο θέλετε επάνω. Μια φωτογραφία παίρνετε και αυτός θα το φτιάξει γιατί είναι μαέστρος. Πεντακάθαρα όλα, πεντανόστιμα. Και παγωτάρες έρχονται τώρα μόλις ζεστάνει ο καιρός. Και βέβαια δεν λησμονάτε ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Δωδεκάδωρο αφιερωμένο σήμερα στην ομορφιά. Αφιερωμένο σήμερα από τις 12 προσωπικότητες από το 12ο στην Αφροδίτη που τους τρέλνουν όλους με την ομορφιά της. Σήμερα εμείς κληρώνουμε ένα ισιωτικό μαλλιόν υπέροχο, ένα υπέροχο μαραφέτη για τις κυρίες ή για εσάς άμα είστε ο Πουγιόλ ή ο Κοφίδης ή ο Χατζίδης ή δεν ξέρω εγώ τέλος πάντων ποιος άλλος με μπούκλα μαλλί. Ισιωτικό μαλλιόν μπελίσιμα και μια φόρμα ασπρόμαυρη κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26 και μέσα από το τηλέφωνο τη φόρμα. Το ισιωτικό μέσα από το μήνυμα. Επιστρέφουμε! Ανισδεμένοι τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, έλα στην Τούμπα για να. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα και με! Επαναλαμβάνω και προειδοποιώ τη διεύθυνση, τους ιδιοκτήτες, τους αγαπημένους ιδιοκτήτες του σταθμού μας, του Λίμπερο, της καρδιάς μας. Όταν με το καλό κατακτηθεί το πρωτάθλημα, δύο σκιές, μία λίγο πιο ψηλή και εύσωμη, μία πιο καρατέκα στυλ, στεγνή τελείως, θα συρθούν μέσα στο στούντιο σαν σκιές, σαν φαντάσματα. Θα καταπιούν το κλειδί, θα περιχύσουν τους τοίχους με βενζίνες και θα ζήσουμε ένα ολοκαύτωμα. Η λέξη παρανάλωμα ή ακόμα καλύτερα παραλάνωμα, γιατί τα πονά μας μυαλάνε, θα κάψουμε το στούντιο. Τέλος. Τελείωσε ρε παιδί, δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί το κάψαν, γιατί πήραν το πρωτάθλημα. Τέλος. Τελείωσε. Ζούμου σου λέμε. Εδώ είμαστε. Μπράβο στη Φόρτσα. Τώρα το είδα. Μπράβο, καλά. Να σου πω κάτι, σου είπα. Εκεί έχει μέσα από τα παλιά σπόρφιλε. Κάτι. Όχι κάτι, πολλά έχει. 100 σκούφους ΠΑΟΚ Λουτσέσκου δωρεάν για όλους τους αναγνώστες το Σάββατο. Χειροκροτώ για σαν... Ξέρω ποιος το σκέφτηκε, είμαι σίγουρος. Είμαι βέβαιος. Είμαι 100% σίγουρος. Ο ΚΒ. Λοιπόν, 100% βέβαιος. Μπράβο τους στη σκέψη. Αυτό ευήνει. Κοιτάξτε τώρα πώς φτιάχνει η ψυχολογία στην οικογένεια. Πέντε γραμμές. Έρχομαι. Θα το ξαναβάλουμε το βιντεάκι του Θοδωράνου, εννοείται. Αφού σας άρεσε, εννοείται. Θα το ανεβάσουμε, είναι και στον τοίχο μας. Θα το βάλουμε και στο zoomosu.gr. Πάμε και λέω μετά χορηγούς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Γράψε 283 για τα αρχή, θα μην ξεχάσουμε, θα πάρουμε φόρα. Για τη φόρμα, περίμενε. Ναι. Στέλιος 283. Κωστή, το στίγμα μήπως είναι για το επόμενο πρωτάθλημα μορφωγιακά. Όχι, και αυτό μου το στείλανε και όλο ο Ευθεριάδης τώρα από την Κύπρο λέει θα βάλεις και τα λοιπά και θα πατήσεις το μιούτ να μην ακούγεται ούτε αυτό. Όχι. Είναι για αυτό το πρωτάθλημα, είναι την επομένη που 5 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα, από την επομένη εφόσον ο Ακπομ δεν έχει βάλει 9 γκολ στην εκπομπή αυτή, όχι σε άλλη, όχι στην άδεια, χωρίς τα γκολ του Κυπέλου, χωρίς να κλείσω τον ήχο, χωρίς να τα φορτώσω αλλού, χωρίς αυτά, θα παίζω μια εβδομάδα από φίλιο. Νατάσα από φίλιο. Δεν είπες λέει Μποφίλιο, λέει άλλος, είπες Νατάσα, λέει πως εννοείς το Δωρίδου. Όχι, Νατάσα Μποφίλιο. Άμα δεν τη βγάλω τηλεφωνική, δεν γίνεται τώρα πλέον. Τέτοια βάτα δεν έχει κάνει ούτε σταθμός, ούτε ο μήνυμα. Για πες.
Κωστή, εγώ βλέπω ότι ο Μαουρίτσιο θα είναι ο πιο ευτυχισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ με την έλευση του Ολιβέιρα. Όχι θα είναι, είναι ήδη. Είναι ήδη, γιατί απελευθερώνεται και βλέπουμε ήδη έναν άλλο Μαουρίτσιο με πρώτο παιχνίδι. Μπορεί να ήταν εύκολο με τον Απόλλωνα, αλλά βλέπεις ότι ο άνθρωπος τώρα έχει και στο κομμάτι δημιουργίας σε απελευθερωθεί και μπορεί να δημιουργήσει. Ανεβαίνει σε ένα βουνό. Και έχει σε ένα σακί στέλιο να κουβαλήσεις 50 κιλά. Πέτρες. Όχι, έχει δυο σακιά και τώρα ο ένας ναι, όχι, έρχεται. Ναι, ρε, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Έρχεται τώρα σου λέει, φίλε, δεν μου δίνεις εμένα τις μισές πέτρες να τις ανεβάσω εγώ. Και αμέσως, και όντας μαθημένος σε ένα βάρος 50 κιλών, απελευθερώνεις τελείως. Είναι σαν αυτούς που κάνουν προπόνηση και φοράνε τα βαρύδια στα πόδια. Τώρα πλέον βλέπει έναν δίπλα ο οποίος γνωρίζει καντάρια! Θα, έχει, καντάρια, θα τώρα... έχει τεράστια επίδραση, καλή επίδραση στο παιχνίδι. Και του έχει ηλεκτρονική δισκέντα πάνω, πότε να κλωζίσει, πότε να σουτάρει, πότε να πασάρει, πότε να σταματήσει, πότε να τρέξει. Δηλαδή είναι ο παίκτης πραγματικά που έλειπε από την ομάδα. Είχαμε, από εξτρέμα, πολλούς παίκτες ήμασταν πολύ γεμάτοι σαν ομάδα, φίλε. Εκεί αυτός ο παίκτης έλειπε. Αυτός ήταν για να κουμπώσει όλο το, όλη η μηχανή για να έτσι, κουμπώσει. Όπως το λες, ζητούσαμε έναν, το λέγαμε box to box. Νομίσαμε ότι είναι ο Βέρμπλουμ. Δεν είναι τέτοιου είδους παίκτης ο Βέρμπλουμ, τουλάχιστον όσο είδαμε. Μπορεί να επιστρέψει, μπορεί να επιστρέψει και να είναι τέτοιος δεν είναι ο Βέρμπλουμ. Είναι πιο σκληρός, πιο σκληρός. Τούτος εδώ γνωρίζει πια 40 μέτρα μπαλιά, φίλε. Με τεμπεσιρή, με μυρογνωμόνιο, σαν να δεμένει με κορδόνι η μπάλα. Τι να πω, ματάκι χορταράκι λέμε και είναι, το δείγμα είναι μικρό μεν, αλλά δεν βλέπεις κατευθείαν ρε παιδί μου άλλος άμα το έχει. Και μπαίνει ένας φίλος που λέει σε ένα μαγαζί το δικό μου και λέει θέλω λέει δύο σάντους, λέει... Λέει ο άλλος, λέει, θα τα πας για το σπίτι. Όχι ρε φίλε, στο σπίτι με κάνω δίαιτα, εδώ θα τα φάω, λέει. Γεια σου! Γεια σου, Στελάρα! Γεια σου, Στελάρα! Αυτό με το τάβλι, το είπαμε και άλλη φορά, είναι δύο που παίζουν σε ένα ισόγειο τάβλι. Είναι, παίζει ο τύπος, το αφεντικό, με το σκύλο. Και όπως παίζει με το σκύλο τάβλι, κρα κρα κρα, περνάει άλλος από κάτω. Λέει, τι κάνεις, ρε κύλε, τι γίνεται. Λέει, τι να κάνω. Αλλά λέει, ξέρει, λέει, ο σκύλος τάβλι. Σκατά, ξέρει, λέει, 3-0 χάνει. Αυτό, κατάλαβες. 23-10-287-888. Εδώ είμαστε. Να πω, μπαμ μπαμ, μέχρι να ξαναπάρουμε τις γραμμές. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο με εκπληκτικές γεύσεις απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750. Καταπληκτικά κρεατικά, υπέροχα πράγματα. Δεν ξεχνάτε, delivery 705-750. Επίσης, φυσικό αέριο η Αλφα Πλαμ 65-17-18. Μακρυγιάννη 71 στην Άνω Ηλιούπολη. Κοντά 500 τοποθετήσεις στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εξαιρετικά ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Και βέβαια, μελέτη, επίβλεψη, τοποθέτηση από 1.300 ευρώ με 12 άτοκες δόσεις. Βάζετε το φυσικό αέριο είτε Ιταλικούς Λέβιτες, Μπάξι, Ήμεργα, Φερόλι, είτε Γερμανικούς, Μπουντέρους, Βολφ. Τα πάντα όλα. Και δεν είναι φαντομάς. Υπάρχει κατάστημα στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 71. Οτιδήποτε υπάρξει μετά δεν είναι άφαντος ο τεχνίτης. Είναι η Αλφα Πλαμ. Και βέβαια, αφίτσαντε κίδι, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Τα πάντα όλα και εγγύηση αυτοκινήτου και ατρακάριστου και πλήρες αρχείο σέρβις απέναντι από τα Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ροόκαστρο. 21 χρόνια αφή Τσαντεκίδη. Μπείτε και στο tsantekidiscars.gr, πάρτε και στο 683-202 και ενημερωθείτε, θα καταλάβετε τι σας λέμε. Πάνε και κλαίνε πάνω από τα φτερά εκεί στα αυτοκίνητα. Σαν καινούρια. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, 533. Αγόρι μου. Αποθεώνεσαι. Εγώ τις κουβέντες μου, ξέρεις, δεν είμαι φιδωλός, αλλού κι αλλού. Με όλη μου την καρδιά σας λέω τις κουβέντες. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί αυτό το πράγμα θέλεις τουλάχιστον ένα τρίωρο να το μοντάρεις, να πάρεις την κουβέντα, να τη ράψεις, να την κόψεις κτλ. Τι να σου πω. Αυτό μπράβο ήθελα σου. Να πω. Αυτό ήθελα να πω. Για να βρω τα κατάλληλα 30 δευτερόλεπτα που να ταιριάζουν οι απαντήσεις του υποφίλου, έχω ακούσει γύρω στις 3.30 περίμενε λίγο, γιατί πέραμε πελάτη, 1.05. Όχι, πες τώρα. Όχι, πες αυτό τώρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι μία φορά, παιδιά. Κατεβαίνω από πανόραμα. Είναι αντισώς. Αντισώς τώρα. Δεν είναι μία φορά. Δεν είναι δύο. Δεν είναι δέκα. Δεν είναι είκοσι. Δεν υπάρχει πιο γουρλής, να ξέρετε. Σας το λέω. Ο Καραγιάννης ένα τζούφιο Σάββατο πρωί με πήρε τηλέφωνο εκτός αέρα. Με πήρε δηλαδή τηλέφωνο στο προσωπικό κινητό, φίλε. Δεν έχω πελάτη. Τσουπ! Θα κάνω γραμμή στήριξη των φίλων μου.
αγόρι μου. Λοιπόν, για να βρω κατάλληλες απαντήσεις από την Ποφίλιου, έχω ακούσει γύρω στις 3,5 ώρες συνεντεύξεις. Έχω μάθει τα πάντα για τη ζωή της, που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, τι τρώει, τι... Μπορώ να σε πω. Ο Τσουκνίδας, ο Τσουκνίδας έβαλε το κεφάλι μου στο σώμα της. Ταύτιση. Λοιπόν, 3,5 ώρες άκουγα από Ποφίλιου συνεντεύξεις για να βρω τι ταιριάζει, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι κομμένο αυτό που άκουσα, είναι 30-40 δευτερόλεπτα ολόκληρο. Λοιπόν, και έφαγα και άλλη μία ώρα να το φτιάξω, έτσι. Συγκινητικός. Όλα αυτά οδηγώνται. Συγκινητικός. Λοιπόν, κάτι που θέλω να πω τώρα, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Βεβαίως, γιατί έτσι, τα άλλα που είπες τι ήταν, σοβαρά. Νομίζω ότι και τα άλλα που είπες σοβαρά είναι, φίλε. Για πες. Λοιπόν, κοίταξε. Κάποιοι που βλέπουν τα βιντεάκια μου ή γενικώς τα δικά σου ή αυτά που κάνουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να νομίζουν ότι είμαι χαζός, είμαι ηλίθιος ή ξέρω εγώ, είμαι χαμηλού επιπέδου. Πρόσεχε, γιατί θέλω να πληροφορήσω ότι έχω πηγή μηχανολόγου και 3 πτυχία μουσικής. Αλλά τι θέλω να πω. Τι σχέση έχει, υπάρχει κάποιος, ναι, υπάρχει κάποιος που θέλω αυτό το πράγμα... Κάτι πολύ σοβαρό. Θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ έφαγα χθες 4,5 ώρες για το βιντεάκι και άλλες 2 για να σ' ακούσω, έτσι. Από το 24ωρο μου, 6 ώρες κοιμήθηκα και 6,5 ώρες ασχολούμουν με αυτό. Θέλω να πληροφορήσω όμως ότι εκείνες τις 6,5 ώρες, εγώ δεν είχα οικονομικά προβλήματα. Δεν είχα ζάχαρο, δεν είχα χοληστερίνη. Δεν με ένοιαζε ο έμφυα, δεν με ένοιαζε ο εύκα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι κάνεις στην εκπομπή σου και πόσο χαρά και πόσο τον κόσμο το δίνεις κουράγιο και τον κάνεις να ασχολείται με πράγματα θετικά. Δεν το έχεις κατανοήσει ακόμα. Εγώ σου λέω, ασχολήθηκα χθες 6,5 ώρες. Αγόρι μου. 6,5 ώρες όμως δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αυτό θέλουμε. Να σας παίρνουμε το μυαλό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σου λέω, με ξέρεις καλά, δεν είμαι ούτε χαζός, ούτε ηλίθιος. Όχι, τι λες τώρα, τι είναι αυτά που κάνεις. Αυτά τα πράγματα για να βγουν. Τι λες τώρα, δεν θέλει ευφυΐα αυτό το πράγμα για να το εμπνευστείς. Τι μου λες τώρα, υπάρχει άνθρωπος, όλα αποθεώσαν όλοι. Σε ευχαριστώ για τα λόγια σου, αυτός είναι ο σκοπός. Είναι κρίμα να χαθούν αυτά, Θοδωρή. Είναι όχι κρίμα. Όχι, κουστάρεις, είναι όλα δικά σου. Απλά μερικά, επειδή τώρα ετοίμασε ένα για τον Κόκκι και είναι λίγο χοντρό. Λοιπόν, το ψιλοείδα. Μπορεί να τα ανεβάσω, έχω φτιάξει και μια σελίδα, μπορεί να τα ανεβάσω μέσω της σελίδας για να μην φαίνεται ποιος είμαι. Κάνε ό,τι νομίζεις. Μπορεί να με βρουν κανένα χαριλάκι. Κάνε ό,τι νομίζεις. Προσέχετε αυτές τις μέρες. Ο δίπλα γιατί είναι τόσο ενοχλητικός, γιατί φωνάζει τόσο πολύ για το ψιλοείδα. Α, τίποτα. Θα το ρωτήσεις τι ομάδα είναι, πες λίγο. Κύριε, εσείς δίπλα! Τι ομάδα είναι, κύριος που έχω, δεν ξέρω. Τι ομάδα είσαι, κύριε? Έλα τα γόρι μου! Έλα τα γόρι μου! Άκουσε που είναι για Ε9! Φιλιά ο κύριος! Φιλιά! Σε χαιρετώ, γεια στο δωρί μου! Να σε γερός, ευχαριστώ! Για όλα, για όλα. Είπαμε, είναι χιλιάδες οι ακροατές. Ο κάθε ένας εκεί έξω έχει ένα δικό του τρόπο σκέψης, ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, ένα οτιδήποτε. Όλοι, μια τεράστια παρέα. Είμαι πολύ περήφανος. Καμαρώνω γι' αυτό. Το λέω, καμαρώνω γι' αυτό. Ναι, είναι η δουλειά μου. Ναι, ζω από αυτό την οικογένεια. Αν μπορεί κάποιοι να το ξεχνούν αυτό, είναι κάπως περίεργο. Το εξηγώ στο παιδί μου. Μπαμπά, κανένα άλλο παιδάκι δεν κάνει ο μπαμπάς του τη δουλειά που κάνεις εσύ, μου λέει η Νεκταρία. Καταλαβαίνει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ζούμε από αυτό την οικογένειά μας. Εγώ δεν είμαι χομπίστας. Δεν είμαι διορισμένος κάπου σε έναν οργανισμό, σε μια εταιρεία. Και έρχομαι, ας πούμε, να κάνω και ραδιόφωνο. Όχι. Αν αύριο χάσω τη φωνή μου, τέλος. Θα πεινάσει η οικογένειά μου. Είναι ξεκάθαρο. Το κάνουμε μόνοι μας την ψυχή. Αλλά το ξεχνάμε αυτό την ώρα της εκπομπής. Γινόμαστε ένα πράγμα. Και ξέρεις κάτι. Όταν είσαι κάθε μέρα 2 ώρες, 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτό είσαι. Τέλος. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να είσαι κάτι άλλο. Αυτό που είσαι θα βγει. Αρέσει, δεν αρέσει. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Λοιπόν, περίμενα 22 λεπτά. Άστρεπιος είμαι, ζωρό είμαι. Ζωρό! Μ' αρέσει που το πρώτο σου γράμμα ξεκίνησε να γράψει ζούμου σου, αλλά σε διέκοψαν. Θα σου πω, δεν υπάρχει. Θα άκου λίγο να σου πω μισό λεπτό. Πρώτον, ναι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Παναγιώτη, να είναι 1000 χρόνια, γιατί ταξίδι. Επίσης,
μία συμπλήρωση στο 533 για το κόκκι που έγραψε κάτι χοντρό. Αφού χοντρός είναι, τι θα γράψει. Τι άλλο μπορεί να γράψει. Πήδηξε μια φορά για κεφαλιά και φράκαρα, λέει στο Ρήσιο. Ή δεν το βάζουν τώρα πουθενά. Τρίτον, το πιο σημαντικό. Θέλω να πω στην Εκταρία ότι ο μπαμπάς της κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Και πρέπει να είμαι πολύ περήφανο. Με συγκινείς, λοιπόν, αδερφέ. Επίσης, θέλω να πω το εξής και να κάνω μια πρόταση μέσω της εκπομπής που θα είναι από εσένα και όχι από εμένα, δεν παίζει ρόλο. Είμαστε όλοι ένα. Αυτό το σύνθημα που λες θα ήταν πολύ καλή ιδέα, όπως έχει η Liverpool το You Never Walk Alone, να το κάνουμε και να το τραγουδάει, φαντάζομαι, όλη η Τούμπα. Όλη η Τούμπα. Μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Κοίταξε, το έχουμε ακούσει αυτό το σύνθημα πάρα πολλές φορές. Το δικέφαλο μεγάλωσα. Να γίνει, ρε, παιδί, να γίνει το αντίστοιχο. Είναι ένα σύνθημα που δεν λες ούτε βρίζεις με την έννοια πειραιάδες και ιστορία. Τι έχει τώρα, δεν έχει μέσα. Ναι, δεν, λεπτομέρειες. Βέβαια. Τώρα μπροστά άλλα θα είναι φόσκολες. Ξέρεις γιατί λοιπόν δεν θα γίνει αυτό, θα σου πω γιατί. Γιατί έχει τόσα πολλά και δυνατά και σημαντικά συνθήματα ο Πενθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, που δεν μπορείς να επιλέξεις. Εμάς μας αρέσει αυτό. Επίσης, το ίδιο δυνατό θεωρώ είναι το έχω, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Άφευση, να βάλουν τα συνθήματα, να σου πω κάτι. Ναι. Να βάλουν τα συνθήματα και να διαλέξει ο κόσμος με ψηφοφορία. Ναι. Για να ακούγεται ένα αντίστοιχο το οποίο να είναι όπως το You Never Walk Alone, ας πούμε, λες. Μπορώ να έχω μισό λεπτό να σου πω τι μου είπε μια μέρα ο Άγγελος. Όσο θέλεις. Όσο θες. Λοιπόν, συναντιέται, ξέρεις το πρόβλημα που είχε και δόξα τω Θεώ, η Βιβάρα βεβαίως είναι τρομερή. Βεβαίως, βεβαίως. Και μου λέει, να είναι γερή. Με τον Γέροντα μαζί, ναι. Άκου. Και λέει, παιδιά, πήγα λέει και βρήκα τους συνδεσμίτες και με ακούνε φαντάζομαι συνδεσμίτες αυτή τη στιγμή και τους πρότεινε, υπάρχει μια ομάδα στη Βραζιλία η οποία όλη της η φύλαθλη είναι δωρητές σώματος. Έτσι, και καταφέρανε. Άκου τώρα να δεις, πάνω σε αυτά που είπε και ο άλλος ο κύριος προηγουμένως για το αίμα. Ναι. Λοιπόν, το καταφέραν πώς, γεμίσαν όλο το γήπεδο με φωτογραφίες των φιλάθλων και έλεγε ο άλλος, είμαι ο Κωστής ο Τσατσαρός και δωρίζω το σώμα μου για την ομάδα. Ω, φίλε. Αδερφέ, δεν υπάρχει πιο δυνατό. Αλλά μετά δεν θα σου πω τι άλλο μου είπε ο Άγγελος, βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Μπορείς να φανταστείς τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ δυνατό, φίλε, αυτό που λες. Πολύ δυνατό. Αυτά είναι και είναι με στοιχεία. Όποιος πολύ δεν πιστεύει, ας πάρει τον Άγγελο. Θέλω να σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ισχύει γενικά. Θα είμαστε όλοι άλλοι άνθρωποι αφού κατακτηθεί αυτό το πρωτάθλημα. Θα είμαστε όλοι διαφορετικοί. Θα βγει μια πίεση συσσωρευμένη πάρα πολλών ετών, η οποία πέρσι ήρθε και διωγγώθηκε με την κλοπή και φτάσαμε στο όριο του εγκεφαλικού και του ευράγματος. Αλλιώς θα σκεφτεί όλος ο οργανισμός, γιατί θα ανοίξει μια βαλβίδα, αδερφέ μου, και θα έχουμε πολύ περισσότερο χώρο, χρόνο και για τέτοια πράγματα. Δεν το συνηθαίνω ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα για να γίνουμε δωρητές ή για να γίνουμε μοδότες. Το ξέρετε ότι δεν είμαστε, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το μυαλό θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο να γεννήσει ωραία πράγματα όταν θα φύγει αυτή η ιδέα που είναι καρφωμένη τώρα μέσα και πρέπει να γίνει αυτό, να φύγει όλη αυτή η πίεση. Καταλάβες, εμείς όλα αυτά τα χρόνια ξέρετε και φάρμακα και ρούχα και φαγητά και αίμα και όλα μέσα στην εποχή τη στενάχωρη, έτσι. Πολλό μάλλον δε όταν θα αποσυμπιεστούμε από αυτό και θα υπάρχει πολύ περισσότερος χώρος και χρόνος να σκεφτούμε υπέροχα πράγματα. Υγεία να έχουμε, αγαπημένοι να είμαστε μονιασμένοι, να μην φεύγουν νέοι άνθρωποι γρήγορα και πρόωρα, χωρίς λόγο. Έτσι, γι' αυτό το μόνο σύνθημα που δεν έχω πει και δεν από ποτέ είναι για τα ναρκωτικά. Ποτέ, όσο πάω και να είμαι, ποτέ δεν θα το πω. Ένα να σκεφτώ που έχει φύγει από αυτό, όχι εκεί. Άλλο. Πάω και εκδρομές και ποταπά. Για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Όχι για τη μαστούρα. Και ας είναι μέσα εισαγωγικά. Θα δεις, αδερφέ μου, πόσα πολλά πράγματα θα γίνουν μετά. Από όλο τον οργανισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι προϋπόθεση. Ότι δεν θα κάνω αν δεν. Όχι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθε το πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά θα δεις πώς θα αποσυμπιεστεί όλος ο οργανισμός, πώς θα βρούμε χρόνο, όρεξη, διάθεση, χώρο, ψυχολογία. Εδώ βλέπεις. Βιντεάκια κάνει ο κόσμος την προσμονή για αυτό που πάμε στην αδειμονία του. Έτσι. Προχθές φεύγαμε από την Τούμπα και
ήταν ένα παλικάρι τον οποίο δεν μπορέσαμε να δούμε, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ξέρουμε, ένα αυτοκίνητο τεράστιο. Ναι. Και ήμουνα με τους γιους μου φυσικά, τη γυναίκα μου, ήταν και ο γέροντας μαζί. Ναι. Και πώς βλέπαμε εκεί, ξαφνικά ανέβαινε για να βγει, για να πάει να βγει περιφερειακό. Ναι. Το σταματήσανε. Όλο. Και μου λέει, ο μεγάλος μου λέει, μπαμπά, λέει, θα τον δίνουνε. Ποιο να δίνουνε, λέω. Φαντάσου ακόμα, λέω, δεν έχουμε πει ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Φαντάσου. Σκέψου, λέω, όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν. Δεν θα πατάνε στο έδαφος. Θα θέλει να πιει καφέ και το delivery θα είναι 10 άτομα μαζί. Τι... Θα σου πω τι έλεγε. Τι έλεγε. Παίκτης του ΠΑΟΚ. Μια σημείωση, ναι. Αυτό που λέγατε πριν. Ναι. Λες, ανέβηκε ο Μαουρίτσιο. Σκέψου να μπει ο Βέρμπλουμ και να έχει το τέταρτο πνευμόνι του. Πω, το παίξιμο και στη δύναμη. Μην το συζητάς. Έρχονται ωραία πράγματα. Το zoom σου που λέμε είναι όλο αυτό, παιδιά. Όλο αυτό. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Πάμε παρακάτω, μην παίρνετε άλλο να πάμε. Τρεις γραμμές να πάρουμε. Αργήσαμε τώρα με το συγκεκριμένο. Ναι, καλημέρα. Και sorry που περίμενες. Αν περίμενες. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε. Ηρωικός Ιώβ. Sorry που περίμενες, αδερφέ, απλά. Παρακαλώ. Το όνομά σου. Εμένα. Mm-hmm. Ο Μάγος Χαλάθρης είμαι. Νικόλαος. Ο Νικόλαος. Μου έκαναν πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Και το παράνομο στοίχημα έκανε Μούγκα. Γι' αυτό θα σου βάλω ένα τραγούδι. Ναι. Που σου αρέσει πάρα πολύ. Άκου το. Για πες. Ακούς. Εγώ ακούω. Εσύ παίζεις. Δεν το βάλω. Τώρα το βάλω. Κάτι περίπου. Έχουμε όσο χρόνο θέλεις. Πούσε ρε. Κάτε. Ακούσε. Ακούω φυσικά. Ακούω. Τι. Ο Μπετόβεν. Απόλαυση. Η απάντησή μου είναι αυτή. Ο Κώστας, ο Στάκης. Ας τώρα παίξει! Ευτυχώς που τρελάθηκα. Καθάσεις. Και δεν ξέρω τι κάνω. Θα σας σηκωθώ να ρίξω δύο βόλτες. Και καραφίδε μου καίγεται. Όπα! Αυτοπεύσκες. Ε, αυτοπεύτηκες. Τι έγινε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Χρήσα μου, χρήσα μου, χρήσα μου. Κάτι μου θυμίζει ο Ταρίφας, σε κάτι ακόμα. Ο Παναγιώτης είναι τόσο καλός άνθρωπος και ταπεινός που δεν είπε ότι τον πήρανε από το ΑΧΕΠΑ για να πάει να δώσει αίμα. Έχει, βλέπεις, πάνη ομάδα και έτρεξε κατευθείαν. Χίλια μπράβο του. Οι δύο κολόνες μαζί ήρθαν τα μηνύματα. Τα έχω πει τα λόγια. Έτσι! Αυτό είναι το ζουμουσού, αυτή είναι η παρέα μας, αυτό είναι το μέλημά μας. Αυτό είναι. Ζουμουσού λέμε. Μην ξεχνάτε στο Sports Cafe Domino εκπληκτικά πράγματα. Στην Μπότσαρ 132, δύο μπύρες βαρέλι, μία πίτσα, 10 ευρώ. Δύο μπύρες βαρέλι, μεγάλο βαρέλι έτσι. Και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικα 10 ευρώ. Τέσσερις μπύρες βαρέλι, τέσσερις. Βαρέλι και μία πίτσα, 15 ευρώ. 9.50, 9.50. 10 οθονάρες, ένας προτζέκτορας, μαγαζάρα, υπέροχη, καταπληκτική. Φιλιά, φιλιά, αυτοκόπηκε, γεια σου Μόναχο, γεια σου Βαγγελάρα, Χαραλαμπίδη, γεια σου αδερφέ μου, που στέλνει κάθε φορά αδερφό και ανιψιό σε αιμοδοσίες. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Εσείς εξακολουθείτε, στέλνετε μήνυμα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για ισιωτική μαλλιών. Μαραφέτη καταπληκτικό, υπέροχο, ζηλευτό, ισιωτικό μαλλιόν MyPro από την Μπελίσιμα και από την Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης και μία ασπρόμαυρη φόρμα κληρώνουμε. Μία ασπρόμαυρη φόρμα υπέροχη από την βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη, τον ευχαριστούμε τον φίλο μας και πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα? Σαν τρελή! Δύσες τις μαργαρίτες, έβγαζες και τα ματήλια. Φύγε τώρα μακριά μου, πριν σ' αρχίσω στα κατήλια. Μεγάλες στιγμές, εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003. Τα πάντα από ανακαίνιση, από δόμηση, από διακόσμηση. Για κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο σπίτι σας, αυτός ξέρει. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας. Ο άρχοντας γυψοσανίδας. Να πω, Χρήστας λέει, my pro, Ποφίλιου. Συγχαρητήρια
στον Παπαχρήστο για μία ακόμα φορά χθες, όπως μου γράφετε και στα μηνύματα, καθηλωτικός, ένας άνθρωπος που κυνηγήθηκε γιατί, επειδή γουστάρει τον ΠΑΟΚ, με τεράστια προσφορά, με τεράστια προσφορά, εκεί που ήταν, αλλά και εκεί που πήγε τώρα, πάλι κάνει έργο. Αυτός ο οποίος είναι μαθημένος να δίνει και όχι να παίρνει, γιατί όπως έχει πει και κάποιος, ένας μόνο δεν μου ζήτησε λεφτά, μάλλον δύο δεν μου ζήτησαν λεφτά, έχει πει ο Ιβάν κατά καιρούς. Ο ένας είναι ο Παπαχρήστος που του είπε, τι θέλεις να σου δώσω, λεφτά ποτέ. Να ταΐζει τώρα πόσο κόσμο εκεί. Εγώ θα λέω, και ας γίνομαι λίγο δυσάρεστο σε κάποιους, έτσι επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι και τους παπάδες τους έχουμε έτοιμους στον τάκο. Όπως λέω για τους Παπαδημήτριδες στην Αγία Βαρβάρα που κάνουν τρομερό έργο. Όπως λέμε για τον Παπαχρήστο. Όπως λέμε για τον πατέρα Αθηναγόρα στον Άγιο Νεκτάριο στον Δεδροπόταμο. Δεν θα πω. Φυσικά όταν βρεθεί κακός παπάς και θα το πούμε και με το παραπάνω κιόλας, γιατί ο ιερέας πρέπει με τη ζωή του και με τον τρόπο που περπατάει μέσα στην κοινωνία να δίνει και το παράδειγμα. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Έτσι λοιπόν θα πούμε και το καλό. Ήταν εξαιρετικός χθες, συγχαρητήρια. Καθηλωτικός πραγματικά, καθηλωτικός. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, τελευταία φορά μια ασπρόμαυρη υπέροχη φόρμα κληρώνουμε σήμερα από τη βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη και ένα ισιωτικό μαλλιόν My Pro Bellissima, υπέροχο μαραφέτη για τις κυρίες. Ή αν είστε αγόρι με μπούκλα και το θέλετε ίσιο, δεν θέλετε να είστε ας πούμε Πουγιόλ, αλλά θέλετε να είστε, ξέρω εγώ, Μάριο Κέμπες. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για τη φόρμα, μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο σας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλή σου μέρα, παλικάρι μου. Καλό στο Βουζούκο! Μεγάλο το έργο του Παπαχρήστου, πολύ μεγάλο το έργο. Εγώ που είμαι εδώ στην γειτονιά του, Τρίλοβο, Περαία, ξέρω έτσι τι παρουσιάζει ο άνθρωπος. Έτσι, Χρήστο, αλλά, έτσι. Εγώ σήμερα ένιωθα την επιθυμία να σε πάρω τηλέφωνο και να σε πω τι είπες, ότι η κόρη σου έλεγε ότι είσαι μπαμπά μοναδικός, κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρχισε να καταλάβει λίγο τι δουλειά ναι είναι αυτή που κάνει ο μπαμπάς σου, όταν τα πιο μικρή. Εγώ για τον Κώστα του Τσατσαρό θέλω να νιώθω υπερήφανος εγώ, γιατί από την πρώτη στιγμή κατάλαβα τι αστέρι είσαι. Νιώθω ότι σε είπα και δύο πράγματα που σε αυτή την καριέρα που, που έκανες και κάνεις. Είμαι και εγώ, σου είπα δύο κουβέντες, τίποτα άλλο. Πολύ και σημαντικές. Την μπάλα για την Κυριακή. Αυτό το ξέρεις. Έτσι για την Κυριακή χαμηλά την μπάλα. Α, περάσει και αυτό. Κάθε αγώνας 3 βαθμοί. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Σε αυτούς που στο ξεκίνημα ήταν εκεί και πίστεψαν κάποια πράγματα, όταν δεν μας ήξερε παρά μόνο η μανούλα μας και ο γλυκός μας μπαμπάς, και ήρθαν και είδαν πράγματα και μου είπαν 5 κουβέντες, πρόσεχε αυτό, άκου εκείνο, δες αυτό. Τις έχω τις κουβέντες και τις κουβαλάω σαν φυλαχτό, Χρήστο Βουζούκο, το ξέρεις. Εγώ και ας περάσαν από εκείνη την ημέρα 20 χρόνια τις κουβέντες των παλιών. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την πορεία που έχεις κάνει, αγόρι μου. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια είσαι και πολύ τρελός. Γεια σου Βουζούκο! Περιμένω να φέρεις τον άρχοντα! Πάντα να είσαι καλά, να χαιρείς την οικογένειά σου. Θα πάμε μαζί στο χωριό της Ειρήνης. Να του πω εγώ σε παρακαλώ, έλα και πάλι να με τιμήσεις όπως το έκανε δύο φορές. Θα πάμε. Δεν θέλω η πρόσκληση να γίνει τηλεφωνικός. Θα πάμε εκεί. Πρόσεξε με. Τώρα κατεβαίνει και για... Κατεβαίνει. Και στις εκλογές. Σοβαρολογείς. Ναι, μαζί με τον Τζιτζι Κώστα. Ναι. Θα σαρώσει. Καλά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Ήμουν ο πρώτος που το έβγαλα στον αέρα. Όλοι ξέρουν τι εστί Βασίλης. Τι Βασίλης δεν χρειάζεται να πούμε. Άστο τι εστί. Και πόσο έχει βοηθήσει. Αυτός και αν έχει βοηθήσει. Αυτός και αν έχει βοηθήσει. Εχθές έγινε πανικός στην Ξάνθη. Χαμός. Έμαθα. Προσκύνημα. Έγινε. Σε φιλό. Σε φιλό. Σε φιλό. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χρήστος Βουζούκος. Για πολλά χρόνια τα νυχτερινά σας μπορούν του Βορρά. Κατεβαίνω στο υπογειάκι του 103 να κάνω εκπομπή. Τον βλέπω έρχεται. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιος που ξέρει όλους τους τραγουδιστές, όλους όμως, που βαράνε προσοχές μπροστά του, όλοι, και ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο στούντιο και μου λέει 2 κουβέντες. Τις θυμάμαι τις κουβέντες. Τις θυμάμαι και τις κουβαλάω και δεν τις έχω ξεχάσει ποτέ. Και από αυτόν και από παλιούς ραδιοφωνατζίδες και του κυρίου Μπούζα την κουβέντα που μου είπε, του Μπούζα την κουβέντα δεν την ξεχνώ. Και ας μην συνυπήρξαμε ποτέ σε εφημερίδα ή σε ραδιόφωνο. Και την κουβέντα και του Βασιλόπουλου και του Γρηγοριάδη, τις κουβέντες των παλιών, τις κράτησα. Δεν έχασα. Τις κρατάς. Τους παλαιότερους, τους πριν από σένα,
είναι σημαντικές. Αυτό έχω να πω. Ακούστε λίγο τους άλλους. Το λέω για αυτούς τώρα που είναι πιτσιρικάδες και που έχουν μια τρέλα, μια μούρλα. Άκου και τι θα σου πει αυτός που είναι με γκρίζο μαλλί. Όπως και γυρίζω εγώ τώρα στα παιδιά που είναι 16, 17, 20 και λέω την κουβέντα μου. Μπαίνω να την πω. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι! Πάρα πολύ σημαντικός. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Σας πιάσαμε σήμερα με την μπάρα. Έλα, δίδυμο πατέρα. Έλα, αγοράκι μου. Καλημέρα, Κωστάκι μου. Βάλε με στην κλήρωση για τη φόρμα 486. Περίμενε. 486. Τα μεγέθη αυτά, παιδιά, όποιος κληρωθεί, θα πω το όνομά του. Αν είστε από τα τηλέφωνα, θα πάρουμε τηλέφωνο. Θα πάρετε ξανά έξω τη γραμματεία για να δώσουμε και μεγέθη να πούμε. Για πες, αγοράκι μου, για πες. Πήρα από την καλημέρα μου, όλα ζούμε σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Βάλε κανένα, ξέρεις εσύ. Καμιά Ελένα χαραμί, κάτι τη. Όχι, ρε φίλε, μη χαραμίζεσαι, ηχολήπτα. Βάλε χαραμί. Πόσο ήθος. Πόσο ήθος, πόσο ήθος, πόσο ήθος. Αυτό, μονάχα την καλημέρα και όλα ζούμε. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, αδερφέ μου, να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι, ζούμου σου λέμε, το νου μας εννοείται, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, έλα, Αντρέα, έλα Νέα Υόρκη. Είμαι ο Αντρέας, γεια σου, τι κάνεις, καλά. Έλα Νέα Υόρκ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με έπεσε το φλουρί την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Στη Βασιλόπιτα. Εκεί στο σύνδεσμο, στο σύνδεσμο. Όχι εσύ, σε σένα ρε, σε σένα. Του εξωτερικού, βεβαίως, βεβαίως, έβαλα μέσα, τα άκουσες. Απλά κάπου μετά έκανα και ξανά κλήρωση για να δώσουμε κάπου το τάμπλετ από την ηλεκτρονέτ. Και έπεσε στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Εγώ έχω να πέσω φρουρί σε μένα 36 χρόνια, πρώτη φορά τα ακούω. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Δεν σας ξεχνάω, το ξέρετε, δεν σας ξεχνάω. Εδώ πας στα αγορά. Ήθελα να σου πω κάτι. Πριν χρόνια ήταν ένας παπάς παουκτής που έκανε φιλανθρωπίες. Όχι πριν χρόνια, ακόμα ισχύει. Ο Παπαχρίστος. Ο Παπαχρίστος. Ναι, ναι. Ένα παιδί νεαρό ήταν αυτός. Νεαρός. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλο, αλλά δεν είναι και νεαρός. Είναι, εντάξει, είναι κάποιες ηλικίες. Ο Παπαχρίστος πάει στο γήπεδο. Βεβαίως πηγαίνει. Βεβαίως πηγαίνει. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε και άλλους ιερείς που πηγαίνουν. Δεν είναι απαγορευτικό να πας στο γήπεδο να δεις την ομάδα που αγαπάς. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ζω στην Αμερική. Αυτό είχα δει στην τηλεόραση που κάνει και φιλανθρωπικό έργο. Ναι. Αυτό είναι ο Παπαχρίστος, ο δικός μας που ήταν στο Τρίλοφο. Τον πήραν από εκεί, τον πήγαν αλλού. Okay. Και κοίταξε ρε Βάγκα με αυτή την Μποφίλου, βάζε βάζε ένα Τάσα Θεοδωρίδου να ακούσει τώρα. Γεια σου Αντρέα! Φιλιά στο Μπρόγκ! Φιλιά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ακόμα 10 λεπτά μπαίνετε στην κλήρωση για το ισιωτικό μαλλιόν, το μηχάνημα. Ισιωτική μαλλιόν είναι η ισιωτική. Μαριλής, το ισιωτικό είναι η ισιωτική. Το ισιωτικό. Η ισιωτική μαλλιόν. Η ισιωτική μαλλιόν. Από την Πελίσιμα, καλή μάρκα. Καλύτερη, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και όποιος πάει στο κατάστημα και εκεί σήμερα κάνει οποιαδήποτε αγορά στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και εκεί μπαίνει. Χθες η κυρία Στεργίου Θεοδώρα αγόρασε μία τοστιέρα που κάνει 20 ευρωπουλάκια, μπήκε στην κλήρωση και κέρδισε μία τηλεόραση LG 24. Δωδεκάδωρο, δεν υπάρχει. Και σήμερα αφιέρωμα στην Αφροδίτη. Όλα τα προϊόντα, έτσι, σε σουάρι, σιωτικές, αποτριχωτικές μηχανές, τον Ατάλο, σε μεγάλες εκπτώσεις. Καλημέρα σας, ναι. Έλα Παύλε, καλημέρα. Α, καλώς το παιδί, good the child. Λοιπόν, Θόδωρε 533, αν είστε εσύ τρελός, ηλίθιος, χαζός, το ίδιο είμαστε και εμείς. Όλοι ρε, τι είναι αυτά, βρέθηκε άνθρωπος. Βρέθηκε άνθρωπος να το πει. Τώρα εσύ Θόδωρε να έχεις τέτοια... τέτοια εκτίμηση, να νομίζω ότι σε εκτιμούν όλοι σαν χαζός, σαν τρελός, αυτά. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Όσοι είδατε, δεν είναι μόνο ότι τεχνικά φτιάχνει το βιντεάκι. Οι διάλογοι, οι ατάκες που έχει κάνει με τον Χίτλερ για την Ποφίλιο, για το μάτς με τον Γάβρο, αυτά. Πεθαίνουμε στο γέλιο, λέει ο άνθρωπος. Είναι. Ένα βιντεάκι με την ορχήστρα ανεβάζει και κολλάμε εκεί με την ορχήστρα. Θα μα τρελάνε, ρε Θοδωρέ. Θα ξανακάνουμε και live πάλι, Θοδωρή, στο Τάζο, να ξέρει. Και δεύτερον, να κλείσω. Νεκταράκι μου γλυκό, όπως και η Δημητρούλα. Μη χαίρεστε πολύ για τους μπαμπάδες σας, γιατί σε λίγα χρόνια θα έρχεστε στη Σταυρούπολη που θα μας έχουμε τις ουρλομανδίες, θα μας χαϊδεύετε τα μαλάκια και θα μας φυλάτε. Μη χαίρεστε Γεια σου Παύλε! Ζούμου σου αδερφέ μου, γεια σου! Ρε τρελαίνομαι ρε, τρελαίνομαι. 5 Μαΐου το βράδυ, το Πούλμαν
Με τους τρελούς επάνω θέλω τα πουκάμισα μισό μέσα στη στολή. Μισό απ' έξω, λιμένες γραβάτες, αναμαλιασμένους. Λιμένη η κόμπη, με Ιβάν μπροστά, με τον Σκουφέσκου, με τον Αλεπουδέσκου. Επάνω στη σκεπή θα κάνει, με την κούπα τη μεγάλη για το τελικό σκυπέλου δεν θα έχει παιχτεί ακόμα. Με την πία κούπα τη μεγάλη θα κάνει. Γωνία Αγγελάκη Τσιμισκή, μέχρι να πάει στο Λευκό Πύργο 5 ώρες. Θα αδειάσει το ρεζερβουάρ της βενζίνης το πούλμαν. Θα κατέβουνε και θα τους πάνε στους ώμους ο κόσμος. Ο πρώτος που θα έχει κατέβει να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα θα είναι κάπου στο Radio City. Ο τελευταίος θα είναι στο Μαρκίζ, θα είναι στα δικαστήρια. Αυτό που θα βιώσει η πόλη, το τσουνάμι, η βαλβίδα που θα ανοίξει για να βγουν 35 χρόνια πίεσης, καταπίεσης, καταφρόνησης, αδιαφορίας, αδικίας, 35 χρόνια αναμονής, ταλαιπωρίας, 35 χρόνια δοκιμασίας. Θα βγουν όλα εκεί, από το πιο μικρό που δεν μιλάει ακόμα, μέχρι το πιο μεγάλο που δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια του. Εκεί θα είναι όλες οι γενιές, για το πιο αντρίκιο, το πιο σπαθάτο, το πιο κακαλάτο, το πιο αρσενικό πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει ποτέ. Καταλάβετε το. Ζούμε αυτές τις στιγμές κάθε μέρα και πιο κοντά. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, χωρίς εξαλωσύνη. Δεν μας ταιριάζει, δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Με πολύ πίστη, με πολύ περηφάνεια, με πολύ καμάρι, με πολύ καμπάοκ μάλλον, με όλα αυτά. Και πολύ συνείδητα, οδεύουμε εκεί, το νου μας όμως, το νου μας παντού δίπλα μας. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα ρε Κότσο! Σ' αγαπάμε μια... πολύ να το ξέρεις. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Είσαι όχι το Red Bull που πίνουμε το πρωί, όχι ο καφέ. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα από αυτό. Αγόρι μου, είστε συνεννοημένοι σήμερα να με τρελάνετε. Είστε βαλτοί σήμερα να με απογειώσετε. Άκου να δεις, ξαφνικά πέρσι βρέθηκα στο νοσοκομείο για ολόκληρο το χρόνο. Άκουγα εσένα, γενικότερα, μα είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα νοσοκομείο, ακούς ραδιόφωνο, τι άλλο να κάνεις, ρε παιδί. Αγόρι μου. Σοβαρό πρόβλημα, για να είσαι ένα χρόνο, ε. Κοινικά που γινόταν, ο άμπαλος είμαι, άμα με κατάλαβες. Αγόρι μου. Ένα χρόνο ήσουν μέσα. Πολύ καιρό, είμαι 2 χρόνια σχεδόν, μπαίνω, βγαίνω. Τώρα, οκ. Okay. Ακόμα δεν έχω σιώσει. Μάλιστα. Εύχομαι να είναι περαστικό, αδερφέ μου, να είναι περαστικό, αγοράκι μου, να είναι περαστικό. Και ο Θεός. Επειδή ήμουν όλο το χρόνο πέρσι κλεισμένος μέσα, δεν μας το έδωσε πέρσι. Τώρα που βγαίνω και περπατάω και κυκλοφορώ να πούμε, θα μας το δω. Δηλαδή, κάτι ήξερε, δηλαδή, να το πάρω, πρόσεξε. Θα το βάζω φωτιά, τέτοια φάση. Να το πάρω και να είμαι καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι, δεν θα είναι αμαρτία, ρε φίλε. Σου λέει, κάτσε, δοκιμάζεσαι, πέρσι μας δοκίμασε όλο αυτό, το καταλαβαίνετε. Αν πιστεύετε σε κάτι. Πέρσι, δεν υπάρχει κάτι, μια απροκάλυπτη κλοπή. Περάσαμε μια δοκιμασία που δεν την αξίζαμε. Που δεν κάναμε κάτι άσχημο για να μας επιφυλάξει η μοίρα αυτό το πράγμα. Που χάσαμε τον ύπνο μας, που φάγαμε τα εντόστια μας, φίλε. Δεν το αξίζαμε. Όλα όμως γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα. Πιο συσπηρωμένη από ποτέ η οικογένεια όλη, φίλε, το βλέπεις. Στην τρέλα όλων του κόσμου. Εγώ γουστάρω τους άλλους που είναι πολύ αγχωμένοι. Κανένας παόξι δεν είναι αγχωμένος για τίποτα. Για κανέναν αγώνα. Κανένας. Προσεκτική, ναι. Αγχωμένη. Ναι. Δεν κατάλαβα. Γουστάρω τους άλλους που ακούμε τους συμπολίτες που βγαίνουν και λένε και είστε υπερόπτες και τόνα και τ' άλλο και έπαρση. Υπερόπτες, η έπαρση από πού προκύπτει. Δηλαδή, συγγνώμη, άλλοι αν είχαν μόνο νίκες και ισοπαλίες δύο, σάρωναν μέσα έξω, ξέρεις τι θα κάνανε. Θα είχαν φίλε, θα μας είχαν διώξει από τα σπίτια μας. Τι μου λες τώρα. Εμείς τι κάνουμε. Δεν μπορούν να μας διώξουν από τα σπίτια μας, είναι πολύ λίγοι. Λέω ρε παιδί μου, λέω τώρα, ότι εμείς τι κάνουμε. Εμείς χαιρόμαστε τη στιγμή, περιμένουμε να έρθει αυτό που θέλουμε όλοι μας και τέλος, τίποτα, δεν κατάλαβα. Τι υπερόπτες δηλαδή. Ούτε καζούρα δεν τους κάνουμε. Σε παρακαλώ ρε φίλε.
Αν ήταν αντίθεξε, θα γίνει. Άσε τώρα, μην με κουρδίζει τώρα. Παραπέντε. Άσε. Αγόρι μου, να είσαι γερό στο θέμα σου να το ξεπεράσει και να είσαι εκεί. Θέλω φορμίτσα. Βεβαίω, θα σε βάλω τώρα αμέσω. Θύμησε πάλι όνομα. Κανονικά ή το παρατσούκι. Κανονικά, πε μόνο το όνομά σου, πε μου. Αριστοτέλης. Αριστοτέλης. Το Άρης το γράφεις με γιώτα, έτσι. Ναι, εννοείται. Ή το Τέλης, μόνο. Μόνο Τέλης, μόνο Τέλης. Δεν υπάρχει. Τέλης, Άρης, αυτό κανένα. Κατάλαβα. Απορρεύω να με φωνάζουν Άρη. Το κατάλαβα λέω, ότι αυτό, Τέλης τη φόρμα. Τέλης. Τέλης. Τη βάζω την κλήρωτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια και πολλά. Γεια. Λοιπόν, μία ακόμα, δύο, μία. Για βγάλε. Έπεσε. Άσε, γιατί πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να κάνω σκληρώσεις. Πρέπει να κάνω σκληρώσεις. Μαέστρο! Θέλω. Καλημέρα. Γεια σου, Χατζηπαύλου Γαβρίλ. Γεια σου, Χρήστο. Αδερφέ μου, μου σου κοστίσει ψυχοθεραπεία. Να είσαι γερός. Συγχαρητήρια στον Παπαχρήστο. Χθες ήταν καθηλωτικός. Να είσαι καλά. Κρήτον Κουστή. Εχθές τον Αναούτρο και τον Παπαπάο. Όπως πάντα καταπληκτικός και περιεκτικός. Βεβαίως. Καλημέρα, Ζουμουσού. Λέει η Ζέρβα. Γεια σου, Παύλε μου. Κωστή, καλημέρα. Βάλαμε στην κλήρωση για τη φόρμα τη Δευτέρα να δω τι θα λένε οι συμπολίτες μετά την Κυριακάτικη Σφαλιάρα. Βαγγέλη μου, εδώ είμαστε. Εδώ. Ζουμου σου, ομαδάρα, τρέλανε μας. Παοκάρα, έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Καλημέρα από Κοζάνη. Βάλαμε στην κλήρωση για την ασπρόμορφη φόρμα. Λέει ο Λάκης Κάπα. Καλημέρα στον Γαβρίλο. Καλημέρα ο Χρήστος. Με τον Τζίλο, τι έγινε. Καλημέρα, Κωστή. Καβαλάρι των αθλητικών ερτζιανών κυμάτων της πόλης μας. Το Μάιο θα κυματίζει η σημαία του πρωταθλητή ΠΑΟΚ στον βράχο στο κέντρο του Λευκού Πύργου. Έτσι, φίλε. Θέλω να είμαστε ανεβασμένοι πάνω στον Μπλερόν, εκεί δίπλα. Αυτό που έκανε εκείνα δίπλα στο Λευκό Πύργο, δεν έχει κάτι. Τον Μπλερόν όρθιες. Κάτι σοκολάτες όρθιες. Κάτι που είναι κάτι. Δεν είναι, φίλε, τεράστιες τον Μπλερόν αυτές οι σοκολάτες. Εκείνα, ρε παιδί μου, τα διακοσμητικά που είναι σαν φυσαρμόνικα. Καλημέρα, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Κωστή. Το 6-1 είναι πολύ. 3 ο ΑΚΠΟΜ. Βάλαμε σκληρώσεις. Λέει ο Πασχαλίδης ο Γιάννης. Κωστή, πες που θα δω το βιντεάκι καθαρά και αργά. Θα μπει στον αθλητήριο. Αθλητήριος. Κωστής, αθλητήριος. Παύλα. Ζουμουσού. Κωστής Ατσαρός. Λίμπερο 8 με 10. Είναι η ομάδα μας στο Facebook. Είναι η σελίδα μας. Είναι το group. Είναι η Αφανγκατέ. Είναι η Avantgarde. Εκεί είναι καρφιτσωμένο. Θα τα βάλουμε όλα τα βιντεάκια για να μην πάνε χαμένα και τα τρώει όπως είναι η ροή και πάνε πίσω. Θα τα βάλουμε με τη σύμφωνη γνώμη και του δημιουργού φυσικά, όπως θα βάλουμε και, και του Μανώλη, όπως θα βάλουμε και των υπολείπων που φτιάχνετε ωραία πράγματα. Χρόνο να έχουμε και να τα βρούμε. Μου λέει κάποιος εχθές, φαντάζεσαι λέει να μην σκοράρει με τίποτα ο Τσούμπα στο πρωτάθλημα και να κάνει συνέχεια λέει hat-trick στο κύπελο. Έχω καλύτερο. Να έχει βάλει 6 γκολ μέχρι τα Γιάννενα, να ετοιμάζω εγώ Μποφίλιου τα αφιερώματα, γιατί θα παίξω Μποφίλιου. Άλλη είναι η δικλίδα! Τη βρήκε μόνο! Το γατί με τα γαλάζια μάτια και τα καταξανθά μαλλιά. Αυτή η Αθηνά, που δεν την ξέρω κιόλας, αλλά είδα φωτογραφία. Γεια σας. Έχω ακροάτριες, πέρα από το ότι είναι έξυπνες, είναι και κούκλες. Να ξέρετε. Δεν τις περνάμε από οντισιόν και casting, όχι. Λοιπόν, υπάρχει και καλύτερο. Μέχρι το μάτς με τα Γιάννενα να έχει βάλει 6 γκολ και να κάνει hat-trick με το Γιάννενο. Και γεια σας. Δεν πρέπει μετά από όλη αυτή τη διαφήμιση που έχω κάνει στην Ποφίλιο να τη βγάλουμε και αέρα. Θα το κερδίσουμε εμείς το στοίχημα. Έτσι είχα κάνει και με την Τζένι Μπότσι. Γεια σου Κωστάκη, σε γουστάρι χωριάτσα, βγάλαμε Τζένι Μπότσι. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, δώσε λίγο χρήσα μου την κουβέντα αυτή του Γιαννάκη, δεν την ξεχνάω ποτέ στο έχω πει. Άστο, μην το μην με. Άσε με. Είμαστε σε κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούμε. Θέλω, μαέστρο, από το 1 μέχρι το 59 να μου δώσει ένα νούμερο να δώσω την ισιωτική ή το ισιωτικό. Το 40. Ναι. Και ένα ακόμα να δώσω την φόρμα. Όχι από το μέχρι το 59. Μέχρι το 67. 62. 62. Τέλεια. Βάλε, το κάνουμε. Βάλε. Να πω. Θοδωράνε, ο Δημάκης. Ο Μάκης. Είδε το βιντεάκι με το Χίτλερ που λες για Δημάκη αυτά, ότι Μποφίλιο και τα λοιπά, έκλαψε. Αυτό σου λέω, χθες το βράδυ ήρθαμε σε επικοινωνία, να ξέρεις, του το στείλα στο Messenger, έκλαψε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η φόρμα πηγαίνει στον Δημήτρη σε 486. Ο Δημήτρης σε 486 είναι από τα τηλέφωνα. Φόρμα ασπρόμαυρη. Πάμε να δώσουμε και το ισιωτικό, το μαραφέτη.
άνοιξε το, άνοιξε το, άνοιξε το. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο Χρήστος σε 2,60 κοστί double my pro κερδίζει το μαραφέτη, το ισιωτικό. Θέλεις να τον πάρεις τηλέφωνο, προλαβαίνουμε. Αργήσαμε, αργήσαμε, αργήσαμε. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Δεν πειράζει, σήμερα δεν είναι και τόσο ακριβό και τόσο... Θέλεις, βγάλ τον να πει ένα γεια. 6982 σε 2,60. Χρήστος, My Pro, σε 2,60. Μάθουν όλοι! Ναι. Τίποτα σημαντικό, ελευκό. Ελευκό μόνο. Καλοφόρο του το ισιωτικό. Είσαι παιδί με μπούκλες ή είναι για τη γυναίκα? Είναι για τη γυναίκα, γενέθλια και πριν τρεις μέρες σκεφτώ να πάω να το πάρει. Δηλαδή, αγόρι μου. Δηλαδή μόνο τώρα που με ακούω. Φίλοι, αυτό. Τέλος. Ποιος Μάκης, τι Μάκης. Αφήσαμε κάποια λεφτά. Αφήναμε λεφτά στο Μάκη, τι Μάκη. Τίποτα ρε. Μόνο που φίλιο. Με γεια το μαραφέτη Χρήστο. Με γεια. Φιλιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Κυρίες και κύριοι. Παραδείγματος Κιτάλη. Σε Παπαδόπουλα. Σε Τσαλτίδη. Σε Ασλαμά Ασλαμή. Ελάτε στην παρέα του Λίμπερο. Εδώ τα κρεμίζουμε όλα. Ασφαλίστε το στούντιο! Στα αφεντικά το λέω εδώ στους ιδιοκτήτες! Να ξέρετε, παραναλωμαπυρός! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Μην ξεχνάτε, Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, στο δρόμο για Ωραιόκαστρο, Αλφα Πλαμ, τοποθέτηση αερίου εκπληκτικό! Τηλεφωνήστε τώρα και μάθετε στο 651-718 φυσικό αέριο, πάνω από 500 τοποθετήσεις εκπληκτικές και βέβαια λαδόκολα από το κορδελιό στο καρμάγιο να κλείφετε τα ακροδάχτυλά σας μέχρι και τον ποδιόν άμα είστε ευλίγιστοι. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.